Της κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, το παιδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα σας. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με το Θανάση Πολίτη στη δήμη των Ήχων, το Γιάννη της Ράπης στο production, την Έλλη Αμπατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Νέα μέρα ξημερώνει για τη Σκόντα, στην μεγαλύτερη εταιρεία η οποία υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιάδη Παλοδήμος, καθώς υπάρχει ένα δεκαήμερο απίστευτων προσφορών το μήνα Ιούλιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το Σκόντα Οκτάβια το χιλιάρι με κινητήρα βενζίνης με 120 άλογα με τελική τιμή ετοιμοπαράδοτο 16.500 ευρώ. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για το Skoda Diesel, το οποίο μπορείτε να πάρετε με 19.590 ευρώ και φυσικά το must του φετινού χειμώνα και του καλοκαιριού, το Skoda Octavia 1300 με κινητήρα φυσικού αερίου, το οποίο καταλαβαίνετε ότι κάνει τρομερή εξοικονόμηση βενζίνης, με τιμή 19.500 ευρώ. Θα τα βρείτε σε μια πολύ ωραία έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών πίσω από το Αλφα Κτέο ή τηλεφωνώντας θα μάθετε περισσότερα στο 2310 596 690. Το Αθλητικό Μετρόπολης καθημερινά έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Από τις 18 του Ιούλη τρέχει και κληρώνει σε εσάς διπλά εισιτήρια για τις ποράδες με την Hellenic Seaways, όπου σας ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν και για να πάτε και να γυρίσετε εσείς και ένα ακόμη άτομο της αρεσκίας, όποιος θέλετε να είναι αυτός, με κληρώσεις οι οποίες γίνονται 9 και 20 το πρωί, 12 και 20 και 7 και 20 το απόγευμα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και δεν κοστίζει ούτε ένα σεντ. Μπαίνετε στο metrosport.gr, σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook. Δηλώνετε στην ειδική φόρμα, ονοματεπώνυμο, περιοχή, ηλικία, κινητό, email και από εκεί και πέρα τις ώρες που προανέφερα περιμένετε να κληρωθεί μέσα από random το δικό σας όνομα, κληρώνετε και αυτομάτως από την ώρα που ακούτε το όνομά σας εδώ 30 λεπτών πρέπει να τηλεφωνήσετε εδώ στα 390 και να κερδίσετε ένα υπέροχο ταξίδι, τα εισιτήρια αξίας 196 ευρώ για τις ποράδες. Η λειτουργία του deliveras.gr είναι εξαιρετικά απλή. Πληκτρολογείτε μια διεύθυνση και αυτόματα εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα delivery που μπορούν να κάνουν παράδοση στην περιοχή σας με βάση την κουζίνα την οποία έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια επιλέγετε το κατάστημα από το οποίο θέλετε να παραγγείλετε, προσθέτετε τα πιάτα στο καλάθι σας και ολοκληρώνετε την παραγγελία. Το deliveras.gr πραγματοποιεί αμέσως την παραγγελία σας χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Πληρώνεται με την παραλαβή όπως κάνετε πάντα δηλαδή και όλα αυτά μπαίνοντας στο deliveras.gr. Με τον Ηρακλή να αναχωρεί τελικά για την Ολλανδία κανονικά. Με τον ΠΑΟΚ στην πρόβα τζενεράλε. Με τον Απόλλωνα Λεμεσού να έρχεται ισόπαλος 1-1 και να δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά με την εμφάνισή του για τους μη γνωρίζοντες. Με τον Μπας Γιάννα να μας βγάζει την ψυχή προκειμένου να περάσει την επόμενη φάση, καθώς δυσκολεύτηκε στην Νορβηγία, κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, μέσα από την απειρία την οποία έχει και δίλει κάποια ελαφρυντικά, να χάσει με 3-0 σε ένα ημίχρονο, αλλά χάρη σε γκολ το οποίο πέτυχε στην παράταση, να είναι τελικά αυτός ο οποίος σφραγίζει το εισιτήριο και από εδώ και πέρα θα διεκδικήσει την πρόκριση στους διπλούς αγώνες με την Αλκμαρ.
με πέντε πρώοι παίκτες του Άρη να κάνουν προσφυγή κατά της ΠΑΕ Άρης, κατά της ίδρυσης ΠΑΕ Άρης. Και με πολλά ακόμη ενδιαφέροντα, τα οποία θα μας πει ο Κωστής. Δεν ξέρω αν έκατσε χθες να το παρακολουθήσει το παιχνίδι. Εγώ δεν το είδα το φιλικό. Δεν έχω να πω κάτι για το φιλικό. Γνωρίζω μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Σ' ακούω με προσοχή αν θες να μιλήσεις γι' αυτό. Τι έκανες και δεν είδες το φιλικό? Έβλεπα τον Πας Γιάννενα. Έβλεπες? Τον Πας Γιάννενα. Τον Πας Γιάννενα έβλεπες. Δηλαδή, σπίτι. Ναι. Γιατί για να βγεις έξω σε μαγαζί και να πεις παιδιά θέλω να δω τον Πας Γιάννενα, θα σε κάνω μπαούλο στο ξύλο γι' αυτό. Όχι, ρε φίλε, είναι οργανωμένα πλέον. Μπορεί να δεις και δύο παιχνίδια. Πού να τα δεις? Σε μαγαζιά. Στα καλά sports καφέ βλέπεις και δύο παιχνίδια και τρία. Θες 4 ευρώ τον καφέ. Δεν έχει τώρα καλά sports καφέ και είναι άπλα να πούμε. Λοιπόν, και καταρχήν να δώσουμε την είδηση της τελευταίας στιγμής ότι ο Ίβιτς κόβει τον Περέιρα και τον Βελίδη από την αποστολή για το παιχνίδι με τον Άγιαξ και από ό,τι φαίνεται κόβει αυτούς τους δύο παίκτες όσον αφορά τη λίστα την ευρωπαϊκή. Είναι μια είδηση. Περίμενε, ευρωπαϊκή λίστα. Ναι, ευρωπαϊκή λίστα. Ώστε. Την ευρωπαϊκή λίστα, όχι για αυτά τα παιχνίδια. Ναι, για αυτά τα παιχνίδια. Ο Περέιρα εκτός Ευρώπης. Γιατί θα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, πολλά νομίζεις. Γιατί, συγγνώμη, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί τώρα. Ναι, ναι, θα πάει. Θα παίξει προκριματικά. Ναι. Ή μάλλον θα παίξει play-off για το Europa League. Θα παίξει. Play-off για το Europa League. Θα μπει στα play-off. Παίζει αγώνα, play-off. Ναι. Για να αν πει... περάσει τον Άγιαξ. Αν περάσει. Αν δεν τον περάσει, πού θα πάει. Αν δεν τον περάσει, παίζει play-off για το Europa League. Θα περάσει. Θα δώσει και άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λάθος έκανες, παραδέξου το. Ρωτάω, μα δεν ξέρω. Έκανες λάθος, όχι, μην κάνεις τρίπλα. Απέτυχες. Δεν ξέρω, είπες, σε ρωτάω. Θα άλλα, σίγουρα 4 παιχνίδια στην Ευρώπη. Θα παίξει άλλα σίγουρα 4. Ο ΠΑΟΚ έχει σίγουρα 4. Το αν έχει παραπάνω το ξέρουμε. Από εκεί πέρα δεν ξέρουμε. Μάλιστα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ερώτηση. Ναι, ναι. Όταν για τον Περέιρα ακούσαμε, ναι. είδαμε στα φιλικά παιχνίδια, τα ναι, οποία ναι. βέβαια δεν αντέχουν σε κριτική. Ναι. Τι είδαμε? Ένα παίκτη ο οποίος έλειπε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πού έλειπε? Έλειπε από τον ΠΑΟΚ. Πού πήγε και έλειπε, δηλαδή, τι έλειπε? Έλειπε από τον ΠΑΟΚ, ένα παίκτη σαν τον Περέιρα. Και εγώ τώρα κόβεται. Θα σου αναφέρω. Συγγνώμη, και τώρα κόβεται. Ναι. Και κατά γενική ομολογία από αυτά που διαβάζω, γιατί δεν έχω εικόνα. Ναι, άμα δεν έχει εικόνα, τι διαβάζει δηλαδή. Και εγώ διάβαζα την Ελληνορωμανική Αυτοκρατορία, δεν την είδα, τη διάβαζα. Φίλε, ναι. Διαβάζω δύο πράγματα που γράφει ένα άνθρωπο που πιστεύω ότι έχει ένα σοβαρό οπτικό πρίσμα. Άλλα δύο. Πρίσμα. Α, εσύ διαβάζεις τα άτομα και βγάζεις συμπέρασμα από τους άτομα που διαβάζεις. Βλέπω ναι. ότι μια συγκεκριμένη παρατήρηση την κάναν τρεις ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ταυτόχρονα. Ρε, τα μάτια σου τι είδαν? Τα δεν το είδα το παιχνίδι. Ε, άμα τα θολά τα μάτια σου δεν είναι. Αλλά όταν βλέπω και οι τρεις να λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στην κορυφή. Ναι. Δεν μπορεί τον Περέιρα να τον αφήνει εκτός Ευρώπης. Για μένα. Για σένα. Πολύ. Αν είμαι λάθος, πες μου ότι είσαι λάθος. Όταν μάλιστα από το ρεπορτάζ μαθαίνω ότι ο Κλάους ναι. δεν πήγε στο παιχνίδι γιατί είχε ενοχλήσεις. Τίποτα δεν είχε. Οι οποίες πιθανόν λένε να τον αφήσουν και εκτός αγώνα με τον Άγιαξ. Δεν υπάρχει, το ρεπορτάζ δεν το ξέρεις. Δεν υπόθηκαν αυτά πράγματα. Δεν υπάρχει. Υπόθηκαν αυτά. Τέτοιο ρεπορτάζ δεν υπάρχει. Σήμερα λοιπόν ο προπονητής έχει τον Κλάους Αθανασιάδη και ο ρεπόρτερ μίλησε ο Ζαΐρης και του είπε μην ασχολείστε, παίζω κανονικά. Τώρα εσύ αν είναι δικό σου ρεπορτάζ. Δικό μου ρεπορτάζ. Ξέρω εγώ, αυτό το ρεπορτάζ το κανονικό λέει ότι ο Κλάους παίζει κανονικά. Δηλαδή εγώ είπα ψέματα. Ψέματα, παιδί. Εγώ το άκουσα στην Έρα Σπόρα τον Τάσο Σταμπουλή. Τάσο Σταμπουλή. Τάσο Σταμπουλή. Ναι. Πότε το άκουσες? Χτες. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Σήμερα άκουσες καθόλου τίποτα? Όχι. Σήμερα τι έκανε? Σήμερα... Όχι, προετοιμάζουμε για τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Άμα προτιάσε κανέναν άλλο που ακούει και μαθαίνει να μιλήσει. Ναι. Σου λέω και από πού το άκουσα. Τώρα τι έμαθες. Σου λέω τι άκουσα. Διαβάζεις τον Στάσο Σταμπουλή χθες. Τον άκουσα. Τον άκουσες. Δεν το διάβασα. Ναι, λοιπόν, το ρεπορτάζ σήμερα λέει, επειδή υπάρχει μια μέρα και μερικές ώρες που κύλησαν σήμερα στη μέρα, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Κλάους. Γέρος να είναι. Υπόθηκε. Εσύ χθες το βράδυ δεν είδες το μάτς και άκουσες τον Τάσο Σταμπουλή. Άσε τώρα εμάς που είδαμε το μάτς και δεν άκουσες τον Τάσο Σταμπουλή να πούμε πέντε πράγματα. Λοιπόν, κόπηκε λοιπόν ο Περέιρα, κόπηκε και ο Μάρκος Οβελίδης από την αποστολή την ευρωπαϊκή. Δείχνει ο Ίβιτς ότι δεν τους θέλει. Από για το Βελίδη δικαιολογημένα. Ορίστε, και ποιο Βελίδης? Για το Βελίδη δικαιολογημένα, κατά τη γνώμη σου. Πόσους τερματοφύλακες μπορεί να έχει? Δύο να δηλώσει. Πόσους τερματοφύλακες δηλώνει στην Ευρώπη? Έναν, δύο ή τρεις? Δύο τουλάχιστον. Πόσους δηλώνεις, παιδί μου, δύο? Τρεις δηλώνεις. Είναι δυνατόν να μην είναι μέσα στους τρεις ο Βελίδης? Δεν ξέρεις πώς είναι. Τρεις είναι. Τρεις είναι, σου είπα πριν από λίγο. Δεν μπορεί να μην είναι ο Βελίδης. Γιατί να τον κόβει λοιπόν? Να σου πω κάτι, ρε κόκκινε. Εάν δεν τον θέλεις το Βελίδη, το δίνεις δανεικό ή τον αφήνεις και φεύγει. Ακριβώς. Το να τον κόβεις σαν τρίτο τερματοφύλακα. Παραμονή των αγώνων. Ναι.
Πρώτον. Δεύτερον, τον Περέιρα γιατί τον φέραν στον ΠΑΟΚ? Για να παίξει. Γιατί τη θέση να παίξει? Για να παίξει δεύτερο επιθετικό. Δεν τον βάλαν για να παίξει δεύτερο επιθετικό. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίζει με δεύτερο επιθετικό. Το πήρε στο γράμμα. Ο Περέιρα λοιπόν στον ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να έρθει. Πρώτον, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίζει με δεύτερο επιθετικό, παίζει με έναν. Mm-hmm. Ωραία. Αν θέλει να παίξει με δεύτερο επιθετικό, έχει δεύτερο επιθετικό. Κακώς τον πήραν δηλαδή τον Περέιρα. Mm-hmm. Ο Περέιρα δεν παίζει στη γραμμή και δεν θέλει να παίζει στη γραμμή. Και ότι δεν τον θέλει τον Περέιρα, δεν χρειάζεται να μας το πει σήμερα. Η διαφωνία δηλαδή. Μισό λεπτό για να συμμετέχει. Δεν ολοκλήρωσε. Το πρόβλημα είναι στο ότι επειδή δεν θέλει να παίζει στην. Δεν μπορεί και δεν θέλει. Επειδή δεν θέλει λοιπόν. Και δεν μπορεί. Στον ασβέστη είναι άχρηστος. Λοιπόν, δεν για έχει αυτό στοιχεία, το λόγο. Δεν έχει τέτοια άρα στοιχεία. Με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε να επιστρέψει ο Περέιρα? Με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε να επιστρέψει ο Περέιρα? Ναι. Λοιπόν, άκου το έργο πως έχει. Είναι λάθος το έργο. Τον Περέιρα τον τρώει ο Τζαβέλας. Αυτό δεν θα το γράψει ούτε ο Σταμπουλής, ούτε κανένας άλλος δημοσιογράφος που ακούς δεξιά και αριστερά. Και τον Περέιρα τον τρώει ο Τζαβέλας. Και ας έρθει ο Τζαβέλας τέτα τέτ να μου πει αν και γιατί το λέω, θα το πω στα ίσια. Διότι ο Περέιρα ήταν αντίθετος. Γιατί ο Ήβιτς είναι κότα, θα σου πω εγώ, και δεν θα πετύχει στον ΠΑΟΚ. Γιατί κάνει τα θελήματα και τις κλίκες. Θα το πω εγώ σήμερα στους ΠΑΟΞίδες. Ο Ήβιτς απέτυχε. Τελείωσε. Ο Ήβιτς τελείωσε από τον ΠΑΟΚ. Σας το λέω εγώ. Απέτυχε. Γιατί κάνει όχι τη δική του γνώση και αξιολόγηση και κάνει τα γύρω-γύρω. Στο λέω τώρα που είναι Ιούλιος. Ήβιτς απέτυχε. Άστο το έργο. Άστο το έργο να πάει στο διάλο. Άστο το έργο να πάει στο διάλο. Αν αποκλείσει. Κάτσε, άστα από. Αν αποκλείσει το άσε με ρε κόκκινε. Άστα αν είναι κόκκινε. Και εγώ αν είχα τρία. Εφόσον αποκλείσει το διάλογο, θεωρείται αποτυχημένο. Άστα ρε κόκκινε. Δεν με απαντά. Μην με κόβει τώρα. Άστα τα. Από τι να σε κόψω. Άστα αν. Και εσύ αν είχε κάνει διατροφή, θα ήσουν ένα κούκλο. Άστα αν. Και εγώ αν είχα μαλλιά, θα ήμουν ο Βαλτεράμα. Και ο άλλο άμα είχε να πούμε. Ο Βαλτεράπα θα σου. Άσε μα ρε κόκκινε τώρα. Τον τρώει λοιπόν τον Περέιρα ω Τζαβέλα. Γιατί τον τρώει ο Τζαβέλας? Γιατί ο Τζαβέλας ήταν αρχηγός για να φάει τον Άγγελο. Τα είπε ο Άγγελος, δεν τα είπα εγώ. Ο Περέιρα είπε νο. Το κατάλαβες? Από τη στιγμή που είπε νο και ο Τζαβέλας κάνει το κουμάντο, ο Περέιρα ήταν τελειωμένη τον ιστορία. Τον νο το είπε στην παρέα. Ρε καταλαβαίνεις τώρα, άσε να. Απλήνει. Δεν έχει άλλη ερώτηση. Ό,τι καταλαβαίνεις. Τον Περέιρα λοιπόν δεν τον τρώει. Είπε τον τρώει ο Τζαβέλας πρώτον. Και τον τρώει ο Τζαβέλας γιατί ο Περέιρα. Επειδή ο Κουλούρης χθες δεν ακούμπησε την μπάλα, το παλικαράκι, κανονικά πρέπει να παίξει με Ροντρίγκες, Τζαλμάλ και Σέντερφορ. Τζαλμά. Ναι, και Σέντερφορ τον Περέιρα. Το ότι βγάζει τον Ροντρίγκες και βάζει τον Περέιρα, του λέει θα σε βάλω στη γραμμή εκεί που δεν μπορείς να παίξεις και εκεί που δεν πρέπει να παίξεις. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Για το Βελίδη, η ιστορία είναι η εξής. Εφόσον δεν τον θέλεις, τον αφήνεις και φεύγει. Πάει ιδανικός, πρώτον, ή τον αφήνεις και φεύγει. Τον πουλάς. Τρίτο τερματοφύλακα. Ό,τι είχα πει για τον Δημήτρη Σαλπιγίδη θα το πω για τον Βελίδη παρότι είναι στην ομάδα. Τι σχέση έχει ο Σαλπιγίδης με τον Βελίδη? Ναι, για πες. Δεν μπορεί την τελευταία στιγμή. Ναι, ναι. Το ένα χειρότερο. Τον Σαλπιγίδη. Ναι. Στο τέλος, πριν προλάβει καν να πάρει μεταγραφή, τον ναι. Είπανε δεν σε υπολογίζουμε. Ναι. Τον Βελίδη. Ναι. Ενώ θα μπορούσα να το πω, κοίταξε, δεν σε υπολογίζουμε. Όχι, δεν σε υπολογίζουμε. Εφόσον του ανανεώνει το συμβόλαιο. Δηλαδή, ο Βελίδης είχε ένα συν δύο. Το 1-2 σημαίνει ένα χρόνο και με οψιόν, σε ανανεώνει η με ομάδα. Με οψιόν στον ΠΑΟΚ. Ρωτάω λοιπόν. Εφόσον τον ανανεώνει, τι αναδεικνύει? Αυτό τι αναδεικνύει? Ότι στον ΠΑΟΚ είναι μπάχαλο ο ΠΑΟΚ. Όχι, υπάρχει μια πολύ απλή εξήγηση. Ότι είναι μπάχαλο. Όχι. Ότι κάνουν κουμάντο πάνω από ένα. Αυτό λέει. Πέρα από αυτό, κάτι πιο ωραίο. Όχι, για πες το μου εσύ να το μάθω. Ότι μπορεί η διοίκηση να θέλει να ανανεώσει ναι. Για να τον έχει. Ναι, ναι. Αλλά στον ΠΑΟΚ ναι. Λένε κάτι άλλο. Ποιο λέει κάτι άλλο? Ποιο? Ο Ήβιτς δηλαδή, ή ο Τζαβέλας όπως είπες εσύ, ή οποιοσδήποτε, ο Φούφητος λέω εγώ. Ναι. Δεν πάει να τον. Να τελειώσω. Όχι, να μην τελειώσω. Θα τελειώσω. Δεν πάει να ανανεώσει η διοίκηση. Λοιπόν. Σε και με Κατάρ δεν παίζεις. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ναι, ότι ο οργανισμός ναι, ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι ναι, ναι. Έχει θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα το άλλο το έργο. Ο Γλύκος ή της παρέας Τζαβέλα. Θες κάτι άλλο? Θες κάτι άλλο? Λέγε. Τι άλλο θα σου πω? Ποια είναι η παρέα του Τζαβέλα? Ο Γλύκος είναι στην παρέα Τζαβέλα. Πάει ο Βελίδης. Τελείωσε. Και έχει δώσει και δικαιώματα ο Βελίδης. Βεβαίως. Είναι ντεφορμέ. Εφόσον όμως είναι ντεφορμέ, δεν έπρεπε να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Λέω εγώ. Άρα εκεί πέρα γίνεται μπάχαλο. Τρίτο μπάχαλο. Ακόμα και ο Τουρσουνίδης που τον άκουσα, ο οποίος σίγουρα
θα ήθελα να πει πέντε καλές κουβέντες για τον ΠΑΟΚ. Είπα αυτό που είπα χθες το βράδυ εγώ με πιο κομψά λόγια. Αν άκουσες χθες το βράδυ. Όχι. Όχι, προετοιμαζόσου για τις διακοπές. Λοιπόν, πολύ καλά έκανες. Και εγώ έτσι θα κάνω. Λοιπόν, εγώ είπα ότι ο Κρέσπο είναι σκατοδοχείο. Όχι στακτοδοχείο, σκατοδοχείο. Ότι ολόκληρο ΠΑΟΚ πήγε και πήρε ένα center back της πλάκας. Πρώτον. Δεύτερον, ότι ο Κρέσπο δεν κολλάει με τον Ζαβέλα στα δυο αμυντικά στόπερ. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Πρέπει να το πείτε. Μπας και γλιτώσετε την τριάρα πάνω στον Άγιαξ. Γιατί άμα πας με Τζαβέλα Κρέσπο center back, θα φας γκολ και φάσεις με το τσουβάλι. Μπορεί να πας στα δοκάρια. Μπορεί να τα πιάσει ο τερματοφύλακας, ο Γλύκος που είναι σε καλή κατάσταση. Μπορεί χιλιάδιο. Αλλά έχεις θέμα εκεί πέρα. Όπως θέμα έχεις και αριστερά στα μπακ. Ο Λεόβατς είναι σαν τον άρρωστο. Αν τραβήξεις τώρα στον Κιανό Σταυρό και δεις εκεί στην πτέρυγα στον τρίτο όροφο και βγει κανένα δύο-τρεις που είχαμε, είμαστε και εμείς άρρωστοι, είχαμε το χρώμα του Λέοβατς να πούμε. Κατάλαβες. Τρίτον. Τέταρτον. Πού πας με Πέλκα δεκάρι να παίξεις στον Άγιαξ. Πρόβα Τζενεράλε. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ένα μυστικό το οποίο έκρυψε ο Ίβιτς. Γιατί ακούστηκαν ότι κρυφτήκαμε, λέει, παίξαμε κρυφτό, παίξαμε σβούρα, παίξαμε κυνηγητό. Τι έκανε δηλαδή ο Ίβιτς και παίξατε κρυφτό. Το κρυφτό ποιο είναι? Το κρυφτό είναι ότι ο Κλάος έκανε τον τραυματία να μην τον δουν. Πολύ ωραία. Και το κρυφτό είναι ότι το 4-3-3 που γιατί θα παίξει. Γιατί να κάνει τον τραυματία, για να μην τον δουν πρώτον και μην φάει κανένα κλότσο από αυτούς τους κομπλεξικούς της Κύπριους που παίζαν θα και παίζαν τελικό Champions League. Αυτές οι κομπλεξικοί Κύπροι. Οι Κύπροι φταίνε. Ωραία, κουράσει να μιλήσει άλλο. Συντομάς δεν το δεις. Συ ήσουν άλλου. Ας. Δεν μου λες. Ας ένα ξέρω παραπάνω. Ο Απόλλων μπλε δεν φοράει. Ο Απόλλων. Μπλε δεν φοράει. Ποιος είναι ο Απόλλων? Ο Απόλλων Λεμεσού. Τι θες να πεις? Μπλε δεν φοράει. Ναι και τι. Είδαν μπλε και κόλωσαν. Τώρα σκάνεις ανάλυση ε. Είδαν μπλε και κόλωσαν. Συνέχισε την ανάλυση. Άντε. Λοιπόν. Το ότι κρύφτηκε ο ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έβαλε τον Αθανασιάδη center for και αντί για 4-3-3 έβαλε τον Μπέλκα μέσα αντί να βάλει 3-half, 3-6-8. Κλείσ' το βρωμοκίνητό σου. Έρχονται μηνύματα, θα διαβάσω. Λοιπόν, ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε. Η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε και μ' άρεσε πάρα πολύ κοινωμάτος. Και εξεπλάγει θετικά από τον Κίτσιου, ιδιαίτερα στα ανεβάσματά του, αλλά και στις τελικές σέντρες που έκανε, ήταν πολύ καλύτερες από ότι κάτι άλλες. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Να προβλέψω ότι με αυτά τα χαφ, εξαιρώ τον Τζίμιρο. Με κάτι Πέλκες, με το Σάκχοφ ο οποίος δεν τράβηξε, με το Τζιόλι αργό, που ο Τζιόλις φάνηκε πιο πολύ από τους χαφ που αγόρασε ο ΠΑΟΚ, με τον Μπίσεσβορ ο οποίος είναι παίκτης άλλης δεκαετίας. Πώς τον είπες? Μπίσεσβορ, πώς το λένε? Μπίσεσβαρ, πώς το λένε, δεν ξέρω. Να γελάς με την αμπαλοσύνη σου. Συνέχισε, ναι. Να γελάς με την ασχετοσύνη. Καλά τα λες, καλά. Λοιπόν, ό,τι πεις. Ο Μπίσεσβορ λοιπόν είναι σαν να βγει και από κουτί του κύρου του Γρανάζη τη δεκαετία του 70. Αυτός είναι ίδιος ο Ταρατατά. Πήρανε παίκτη δηλαδή. Εγώ έψαχνα να βρω τον Τερζανίδη δίπλα, τον Μπαρίδη, τον. Τι είναι αυτός, ρε. Τι είναι, που τους βρήκατε αυτούς? Αυτούς λοιπόν τους παίκτες τους κάνει μια γαψιά ο Μάτος, ο οποίος είναι μεταγραφάρα ο Μάτος, και προβλέπω ότι θα βρεθεί σε δίλημα ο ΠΑΟΚ με τα χαφ που έχει. Μήπως και τον βάλει χαφ αυτό στο κέντρο, γιατί είναι παιχταράς ο Μάτος. Και να βάλει δεξί μπακ τον Κίτσι, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος. Τώρα, Τζαβέλες, Κρέσπι, Μέσπι, καλά που θα έρθει αυτός ο Βαρέλας, ο οποίος είναι παιδαράς, σεντερμπακάρα, να κατεβάσει και ένα στην μπάλα από πίσω, γιατί αυτός ο ΠΑΟΚ εχθές δεν είχε ένα παίκτη να κατεβάσει την πρώτη πάσα. Ούτε Τζίμι Ρότι, ούτε Σακχόφι, ούτε τίποτα. Όσο για τον Μπέλκα. Καλό το χτένισμα, καλές οι, πώς τη λένε, οι αντάβιες. Άρα ρε πουλάκι μου, θες ατομική βελτίωση, βρε πουλάκι μου. Σου δίδεται ευκαιρία ζωής, βρε πουλάκι μου. Δηλαδή, κάνε κάτι, κουνήσου, σα τσουβάλεις. Τι να πίνει, πες του. Κουνήσου. Πες του τι να πίνει. Κουνήσου. Πες του τι να πίνει, πας και αλλάξει. Όσο για τον Κουλούρη, αυτός τι το παίζει αντί Κλάους. Ο Κλάους είναι ένας. Ο Κλάους θα γίνει μια σέντρα με 18 άτομα στην περιοχή, θα βρεθεί εκεί που θα είναι η μπάλα, έχει ένστικτο. Έχει ένστικτο ο Κλάους. Μην πάτε να βαφτίσετε τον Κουλούρη νέο Κλάους. Είναι αμαρτία για τον Κλάους δηλαδή. Ροντρίγκες και Τζαλμάν. Αυτοί οι δυο είναι πολύ καλοί στον ανοιχτό χώρο. Έτσι όπως τους είδα. Πολύ καλοί.
να πάρει ο ΠΑΟΚ το δεύτερο ρόλο και να την κάνουν να πούμε κατσίκα και να μπουν μέσα να τριπλάρουν, να κάνουν αράνου. Θέλουν χώρο για να δημιουργήσουν. Στον κλειστό το χώρο είναι σκατοδοχεία και οι δύο. Ήταν κάτι μπακ, ένα Στυλιανού και ένα Βασιλείου, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, και δεν πήραν οι κύριοι Ροντρίγκες και Τζαλμάν ούτε μία κούρσα ένα με έναν στον κλειστό το χώρο. Αυτά έχω να πω εγώ. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ εχθές είναι ο Μάτος μαζί με τον Κίτσιου και τον Τζαβέλα σαν αριστερό στόπερ. Τώρα, ο Τζαβέλας όταν είναι διακριθέντας σε έναν ΠΑΟΚ σαν στόπερ, να σας προβληματίζει ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα περάσει τον Άγιαξ, δεν θα τον περάσει. Εγώ Μάντης Κάλχας δεν είμαι. Σας λέω αυτά που είδα χθες. Τέλος, τέλος, τέλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Μαζί μας πάντα ο δικός μας ο Κλειδαράς. Ο Στέργιος ο Πετκανίτσας, ο οποίος είναι Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, με χώρο στάθμευσης. Για τους φίλους οι οποίοι θα μείνουν για κάποιο λόγο κλειδωμένοι έξω από το σπίτι, έχουν πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές ή έχουν πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, θα πάτε εκεί, θα τηλεφωνήσετε στο 85 27 27. Θα έχετε άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση και κυρίως με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αυτό χωρίς καμία διαπραγμάτευση. 85 27 27. Ο Βελίδης υπέγραψε ως τρίτος τερματοφύλακας. Η γνώση του λέει: μην ψάχνετε άδικα κιτρινογαλάζιες κάρκες, λέει ο Παπαβρίζας. Ναι, ρε, πήρε Παπαβρίζα. Παπαβρίζα, ρε. Τρίτο θερματοφύλακα δεν είναι. Δεν τον παίρνει στην υπέγραψε, λέει ως τρίτος. Ποιο θέλει εσένα ότι υπέγραψε ως τρίτος? Έτσι λέει ο φίλος. Δηλαδή, εγώ θα ξέρω ότι θα είμαι τρίτος και θα υπογράψω. Εσύ τρελαθεί, ρε. Και τρίτος θα υπέγραψε. Γιατί να μην είναι τρίτος? Ποιο θα πάει τρίτος, ο Μελίσσας? Δεν ξέρω. Πλάκα κάνετε, ρε. Πλάκα κάνετε. Αστεία λέτε, ρε. Παρακάτω, λέγε. Δεν καταλαβαίνω αυτό που έγινε με τον Περέιρα, ειλικρινά. Τι να καταλάβει, ρε κόκκινε. Τι θε να καταλάβει. Ο Περέιρα είναι δεύτερο center for. Θεωρούν ότι δεύτερο center for πρέπει να προωθήσουν τον Κουλούρι. Ο Περέιρα όμως έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ καλύτερα του Κουλούρι έξω από την περιοχή. Συνεπώς ο Περέιρα θα πρέπει να μείνει στον ΠΑΟΚ, γιατί όταν ο ΠΑΟΚ κολώσει με την Πλατανιά και είναι 0-0, θα πρέπει να βγάλει ένα χάφο ο κύριος Σίβιτς, να βάλει τον Περέιρα δεύτερο center for, να παίξει 4-4-2. Είναι πολύ καλό το 4-4-2 με δύο χάφ στο κέντρο. Με έναν που θα παίξει τώρα τον καινούριο που δεν τον είδαμε, τον δούμε, και έναν ακόμα, τον Τζίμιροτ. Δεξιά-αριστερά τα εξτρέμ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που παίζει με τα εξτρέμ. Κλάους και Περέιρα, δεύτερο center for. Για μένα κακός βγαίνει. Να σε δω, ρε, από το Λακαμά, λέει, όταν θα βγεις με στριγκάκι που να βράσεις το τέλος και τα ψηλοτάκουνα, αν δεν φύγει ο προπονητής. Τι να φύγει, εσείς. Δεν σου είπα ότι. Ο προπονητή μπορεί να τα κρατήσετε 5 χρόνια. Εσύ λες ότι θα αποτύχει. Τι εγώ λέω. Είπες ότι θα αποτύχει. Ναι, ρε, ο Ίβιτς. Καταρχήν υπάρχει αυτή η τρόικα στον ΠΑΟΚ με τον Τζαβέλα. Δεν παίρνουν αριστερό στόπερ. Δεν παίρνουν αριστερό μπακ. Του έχουν δώσει δηλαδή. Δεν ανεβάζουν επίπεδο στο αριστερό μπακ και αυτό, στο αριστερό. Αυτό το δέχομαι. Τι από το εδώ... δέχεσαι, ρε. Είσαι προπονητής, τι να δέχεσαι. Μισό λεπτό. Ρε Κώστα. Θες να ανέβεις επίπεδο, ρε. Κώστα. Τι ρε Κώστα. Ρε. Τι να ακούσω, ρε. Από... θες να χτυπήσεις τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και θέλεις να από το τι δεν αυτό, παίρνει παίκτη στη θέση του. Σταμάτα, ρε, μέχρι το ότι ο Περέιρα κόπηκε από τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Από ποιον κόπηκε, ρε. Εξαιτίας του Τζαβέλα. Ναι, ρε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Τι διαφορά υπάρχει, ρε. Για άλλο το... καπαρώνει τη θέση τι του. Καπαρώνει, και άλλο κάνει κουμάντο στην ομάδα. Τι καπαρώνει, ρε. Να μου έλεγε ότι κάνει κάποιο τεχνικό διευθυντή. Προπονητή. Σταμάτα, ρε, τι προπονητή. Εγώ σε μιλάω τώρα. Άσε ο προπονητή τώρα. Σε μένα μιλά. Είναι ο Ροντρίγκες εύκολο στον γκολ, ρε. Απάντησε μου, ρε. Είναι. Παπα. Θα σου λέγα. Έχει τη μένα. Φύγει από εδώ. Λοιπόν, άσε να μιλήσω μόνο μου. Δεν έχετε λυθεί. Λοιπόν, σταμάτα από αυτό. Λοιπόν, ο Ροντρίγκες δεν είναι εύκολο στον γκολ. Εύκολο δεν είναι. Ο Τζαλμάν φαίνεται και αυτό δεν είναι εύκολο στον γκολ. Ο Πέλκα είναι να πούμε ακόμα με τον Πιμπερό να γίνει από 7 μηνών 9. Να βγει, α πούμε, από τη θερμοκοιτίδα. Λοιπόν, ο Κουλούρη είναι άστερα πάνε. Ένα Κλάου είναι εκεί κτλ. Και διώξει τον Περέιρα. Δηλαδή είσαι εύκολο στον γκολ. Σου κάνει ο Σαχόβ γκολ, σου κάνει ο Μπιζέβο γκολ. Σου κάνει ποιο γκολ, ο Μάντο, ο Λέοβα, ποιο σου κάνει τα γκολ. Ο Κλάου τα κάνει τα γκολ. Και αν κολώσει ο Κλάου, χθε τι έγινε. Ο Χαφ, ο αμυντικό στον αέρα στο 94 έβαλε γκολ στην Κύπρο. Ποια Κύπρο, ρε. Η Κύπρο το 74 τελείωσε με την εισβολή των Τούρκων. Ποια Κύπρο. Ποια Κύπρο, ρε. Ρε, ποια Κύπρο, ρε. Ο Τζαλμάν με τον Ροντρίγκε, τον Βασιλείου και τον Στυλιανού, ένα μένα δεν φύγανε, ρε.
Δηλαδή. Τι δηλαδή είναι. Μία ερώτηση. Τι μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Του είπανε του Ήβιτς φάε τον Περέιρα και τον έφαγε. Μία τι μία ερώτηση, μωρέ. Να σου πω εγώ, ΠΑΟΚ. Περίμενε. Η καλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι, δεν μιλάω. Περίμενε. Όχι. Απεριμένει. Η καλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Αποκλείστε το ενδεχόμενο. Και δεν κάνει μεταγραφή αριστερό μπακάραρε και μέχρι εκείνο να πούμε σαν είχε να χάσει, είχε να κερδίσει. Σταμάτα να λίγο, ρε. Σταμάτα λίγο, ρε. Σαν να έχει ίκτερο, ρε αυτό ο Λέοβατς. Έχει δει άνθρωπο με ίκτερο, ρε. Εσένα. Τι μαλάκι. Βλέπει, εκνευρίζει. Παίζει τον Τζαβέλα αριστερό στόπερ και δεν ανεβάζει σε επίπεδο να πάρει αριστερό στόπερ. Ρε είναι τυχαίο ότι πήγε και πήρε ο ΠΑΟΚ. Έχει τέσσερα δεξιά στόπερ και ένα αριστερό στόπερ δεν έχει κανένα. Έχει χαζέψει, ρε. Έχετε χαζέψει, ρε. Τον Περέιρα δεν παίρνετε. Τον Περέιρα δεν παίρνετε. Αποκλείστε το ενδεχόμενο. Ποιο ενδεχόμενο, ρε. Να ήθελε να μην ανοίξει τα χαρτιά του από τη στιγμή που υπήρχαν άνθρωποι του Άγιαξ. Ποια χαρτιά του, ρε. Τον έκοψε σε λέω από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όχι, λέω για την εμφάνιση ομάδα. Ποια γιατί εμφάνιση, έλεγες, έπαιζε με τον Απόλλωνα Λεμεσού και ναι. Τι εμφάνιση αυτή. Και σου λέω, αποκλείει το ενδεχόμενο να θέλει να κρύψει τα χαρτιά του. Ποια χαρτιά. Υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο. Το έκρυψε. Ωραία. Με τον. Τι ωραία. Τι ωραία. Κάτσε άμπαλε να σου παίζει πω. Παίζει και αυτό πάντα. Περίμενε, ρε. Ήταν επίσημο περίμενε, παιχνίδι. Περίμενε, ρε. Τι έκρυψε, ρε. Δεν έβαλε τον καλό του το center for, το δολοφόνο μέσα, ωραία. Τον Κλάους. Ναι. Και αντί να παίξει 4-3-3 που θα παίξει εκεί, πήγε και έβαλε δεκάρι τον Μπέλκα. Αυτό έκανε, αυτό έκρυψε. Ωραία. Τι να κρύψει άλλο. Άρα τι να κρύψει άλλο. Θα πάει να παίξει με τον Τζαβέλα. Άρα το έκανε. Μισό λεπτό, ρε. Αυτό το κομμάτι έκανε. Τι είπε τον. Είπε τον Τζαβέλα, τον Κρέσπο, τον Τζίμερο και τον Σάκοφ. Μην κατεβάζετε την μπάλα. Εσύ τώρα τι μου λες για να συνοηθούμε. Τι να... Πήγε ο Τζαβέλα στον Ήβιτς και τον λέει κόψε τον Περέιρα. Αυτό μου λες. Κόκκινε, καταλαβαίνόμαστε. Πολύ καλά. Ωραία. Ακούγομαι. Τέλεια. Ακούγεσαι. Άσε τον άλλο που ακούει κάτω στην Τζιμισκή και στην Αριστοτέλους και στη Βέρεια και στην Άουσα. Άστο να καταλάβει. Άστο να καταλάβει. Εσύ λέγε τα δικά σου. Και εγώ θα πω τα δικά μου. Τελειώσαμε. Έχουμε και άλλες ομάδες. Είναι μόνο ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Διάβασε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γρηγόρη, ελπίζω η ομάδα του Ηρακλή να πέταξε με Turkish Airlines για να μην μπαίνετε και σε έξοδα. Λέει. Σαν χθες μου φαίνεται το περσινό καλοκαίρι. Χαιρετινούσα από ασπρόμαυρη Νορβηγία. Καλησπέρα από μια παρέα. Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέα Σίρλε. Με Γκέτσε, Ρόις, Όπεμπακ, Καγκάβα, Ντέμπελε. Έχουμε καλούς παίκτες με την επιθετική λειτουργία. Μπορούμε να πάμε στο 8 του Τσούλου Μπέι, λέει ο Μπορουσάκιας. Βασίλη. Πού θέλει να πάει. Θέλει να φτάσει στους 8 του Champions League. Να περιμένουμε να τη δούμε την Ντόρτμουντ και θα πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Μην προτρέχουμε. Ξέρουμε τη δυναμική όλων των ομάδων. Όχι, φυσικά και όχι. Πραγμάτων, τι δούμε. Ραπτόπουλο Τζαβέλα, αυτό που τρώει είναι μόνο η καινούριο. Να δω που θα κρυφτεί στην Τρίτη. Πάω μόνο. Βγήκε η καινούριο και το διέψευσε. Μπράβο, ρε, πα κόντρα στη γραμμή του ομίλου που πάει να μα βγάλει Λεβαντόφσκι τον Γκλουρ. Λέει φτάνει πια Αντουάν. Ο Όμιλος δεν έχει καμία γραμμή. Τι σχέση έχει όμως. Άμα ήταν θα μα λέγανε και εμά. Ράψε, άκουσα μεγάλη προσοχή. Έβγαλε τόσα συμπεράσματα από ένα φιλικό παιχνίδι. Ραμπαγάσα. Πάνε medium να βγάλει κανένα φράγκο, αν είναι. Ο Ήβιτς είναι προπονητάρα. Και από τον Τούντορ που είχαμε πέρσι είναι έτοιμο τόσο μπροστά. Φυσικά είναι έτοιμο. Αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια, φυσικά. Δεν το συζητάει κανείς ότι είναι μακράν καλύτερος. Κάτσε να το δούμε στο κουτσάρισμα, να σου πούμε αν είναι μακράν καλύτερος. Μου βγάζει συμπεράσματα. Για την ώρα είναι καλύτερος. Ποια ώρα. Πήρε τον ΠΑΟΚ πέρσι στα playoff. Ναι. Λίγο πριν τα playoff και στα playoff και έκανε δουλειά. Τον έβγαλε τον ΠΑΟΚ πρώτο. Mm. Εσύ πες ότι δεν τον έβγαλε. Και ο Σούλης Παπαδόπουλος πήρε τον Άρη και τον έκερδισε 5-1 την Τρίπολη και τα λοιπά. Και τον έσωσε. Καλησπέρα Γρηγόρη και Κώστα από τα Γιαννιτσά. Λοιπόν, ακούστε λίγο και πείτε μου ποιος λέει ότι δεν έπαιξε όπως έπρεπε για να μην δουν αυτού του Άγιαξ το παιχνίδι που θα κάνουμε. Γρηγόρη, εσύ λέει το πιάσες. Βέβαια, τσακάλι. Πουλιά στον αέρα πιάνετε όλοι. Καταρχήν ρε βλάκες, ανόητοι και απέδευτοι ποδοσφαιρικά. Όχι, διαφωνούν μαζί σου. Ναι, 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 ποδοσφαιρικά ανόητοι. Τι σχέση έχει η μορφή του παιχνιδιού αυτού που έπαιξε ο ΠΑΟΚ εχθές με αυτό που θα πάει να παίξει στην. Καμία. Στην Ολλανδία, ρε άμπαλι. Καμία. Άμπαλι, με σένα μιλάω. Καμία. Εδώ ο ΠΑΟΚ έδειξε πως πρέπει να παράξει ποδόσφαιρο και να αμυνθεί σωστά. Εκεί θα πάει να κλέψει το μάτς. Εκεί έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κάνει με την κλοπή πράγματα. Ο Κωστής έχει δίκιο. Ο Ήβιτς δεν έχει δοκιμάσει τα δύσκολα. Πώς θα διαχειριστεί δύο συνεχόμενες ήττες. Θέλω να δούμε. Δύο συνεχόμενες ήττες, ποιες είναι αυτές. Εσύ βλέπεις το μέλλον, δηλαδή περιμένει να έχει δύο ήττες ο ΠΑΟΚ από τον Άγιαξ. Εσείς που παίζετε κουμάρι, δεν βλέπετε το μέλλον. Εσείς που πάτε στα καζίνα και βαράτε τις ρουλέτες, δεν βλέπετε το μέλλον. Ποιοι εσείς πάνε στα καζίνα και παίζουν ρουλέτες. Όταν πηγαίνατε, δεν πηγαίνατε στα καζίνα. Δεν ξέρω τι είναι η ρουλέτα. Δεν ξέρεις τι είναι η ρουλέτα. Όχι, πραγματικά. Όποτε θες να κάνεις φιγούρα να πούμε, ξέρεις τι είναι η ρουλέτα. Όποτε δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Εντάξει. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλειος. Εντάξει.
Πες στον κόσμο ποιο είναι το. Και ο άλλος που έπαιρνε τηλέφωνο και σε έλεγε ευχαριστώ Γρηγόρη που με είπε το νούμερο. Ζήτησε συγγνώμη. Τι ζήτησε συγγνώμη. Στο τέλος. Ο Βαραβάς ήταν. Ποιος είναι ο Βαραβάς. Αυτός που έλεγε ότι με μπέρδεψε με άλλο. Κανονικός Βαραβάς. Έτσι το nickname του. Είναι δυνατόν. Το nickname που χρησιμοποιεί λέει Βαραβάς. Είναι στον κανονικό Βαραβά. Από ουσία θα δω το Βαραβά. Βλέπω εσένα κάθε μέρα, δεν χρειάζεται. Είναι σαν να πίνω συνεχώς. Με το που βλέπω εσένα, τα βλέπω όλα. Πες στον κόσμο τι πίνεις και έχεις γίνει έτσι ωραίος, μπρουτάλ, βρωμάς βαρβατήλα. Και φοβάμαι, θα φορέσω τσίγκινο σε λίγο. Σε 15 μέρες θα ησυχάσεις τώρα. Μια χαρά θα ρίξεις τους φυγμούς σου, θα πιείς τις ποτάρες σου, θα πιείς φάσεις μπριζολάρες σου. Εγώ θα κάτσω εδώ. Δεν έχω σκοπό να πιω. Εσύ πας και πίνεις. Εγώ πίνω, ναι. Εγώ τα φεύγω διακοπές, δεν πίνω τίποτα. Ναι, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιω τις άλλες μέρες. Εγώ θα απολαύσω τα μπάνια μου, ναι. Ξεκούραση. Ναι. Κουράστηκες όλο τον χρόνο. Όχι, ρε, τίποτα. Κάθομαι. Ρωτάω, δε, παιδί, ψυχολογικά. Όχι, τίποτα, όλα καλά είναι. Ναι. Εντάξει. Όλα καλά. Ρωτάω, ρε, φίλε. Λοιπόν, κεφάλι με κάνει. Θα προσπαθήσω να ξεφύγω λίγο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν δηλαδή, αγώνες. Σε 15 μέρες θα πίνεις φάντα πορτοκαλάδα και σου ρωτή να πούμε. Όχι, ρε, φίλε. Τι θα πίνεις. Ένα φρέντο πίνω. Μα το πρωί, μετά τι θα είναι. Το μεσημέρι δηλαδή. Μία, μία σου ρωτή πίνω. Σου ρωτή θα πιεις το μεσημέρι. Και μία μπύρα πίνω το βράδυ. Μία μπύρα θα πιεις το βράδυ. Γιατί παραπάνω χρειάζεται να πιεις. Μα, δηλαδή, εσύ όχι, θα τη βγάλει όλη τη μέρα με μια μπύρα, ας πούμε. Εάν καμιά μέρα πάμε καμιά παρέα να πιούμε, μπορεί να πιω και. Μπορεί να θολώσει το μάτι, να πούμε. Γιατί να θολώσει το μάτι. Γιατί με το τσίπουρο θολώνει το μάτι. Τουλάχιστον το δικό μου, μα πιο θολώνει. Αλλά δεν θα πιω τσίπουρο. Το δικό σου είναι απέδευτο. Θα, πιω, θα πιω καλό Εβιτάλ. Απόψε το φεγγάρι. Ναι. Ναι. Θα πιω καλό Εβιτάλ. Ναι. Χλάπα τη, χλάπα τη. Ναι. Με βλέπει εκεί κάτι αρθρώσει που έχω κάνει. Ούτε κράκ ούτε κρούκ. Δίκταμα, κρίκταμα, κριτικά προϊόντα. Νομίζω ότι θα κάνει ενόργανη πάνω σε τέτοιο. Δεν έχω ακόμα δρόμο για ενόργανη. Είσαι έτοιμο. Νάντια Κομανέτση. 23-12. Πρέπει 200... να δει ο κόσμο να κάνει κολοτούπε. 23... Ποιο Ιωάννη Μελισσανίδη. Ρε μαλάκα, το τηλέφωνο θέλω να πω τόση ώρα. Κατάλαβα. Εκνευρίστηκε. Όταν μου τα κάνει εσύ δεν θυμώνει. Τώρα θύμωσε. Πε ό,τι γουστάρει. Ναι. Εγώ σε είπα Νάντια Κομανέτση. Δεν σε είπα κάτι κακό, ούτε προσβλητικό. Όχι, δεν λέω ρε κόκκινο. Το χορηγό. Θα τον πω μετά. Και όταν φύγεις από το δικό μου το χωρικό και τους δικούς θα τους λες εσύ. Γιατί θύμωσες τώρα. Σαν παιδάκι 5 χρονών. Σαν παιδάκι μια φορά σε κάναν πλάκα και θύμωσες. Δηλαδή εγώ τι έπρεπε να κάνω τόσα χρόνια. Να φωνάξεις τον μπαμπά μου. Σε έχω κόψει σε χωρικό απάνω. Όχι εσύ. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Είναι δυνατόν. Ποτέ. Και τι σε είπα. Σε έχει κάνει λέει ο χωρικός. Αυτό που πίνεις. Να διακομάνε έτσι. Σε προσβάλλει αυτό. Τι θα πει να διακομάνε έτσι. Ευληγησία, ρε φίλε. Ευληγησία. Την ευληγησία που είχε η Κομανέτση δεν έχει μείνει σωστό. Καλά, έκανε η Κομανέτση. Τώρα είσαι βλάκας. Ναι. Εδώ μιλάμε για το σοβαρό. Ναι. Για την ευληγησία της. Ναι. Λες, έχω κάνει κάτι κλειδώσει, κάτι αυτά. Με αφορμή κλειδώσει, τι έχουν κάνει κλειδώσει. Εντάξει, πάρε στα θέματα. Όχι, τελείωσε. Όχι, όχι, άστο να πάει στο διαλάστο. Άλλη φορά. Πάμε παρακάτω, λέγει. Χαλάστηκε. Όχι, δεν χαλάστηκα. Πάμε. Πέταξε ο Ηρακλής. Το timing δεν. Δεν ξέρω αν θα πετάει μετά. Εσείς στον Ηρακλή κόκκινε. Είστε μεγάλες κότες. Βάλατε ένα μάνατζερ εκεί να κάνει το κουμάντο. Δεν έχω βάλει κανέναν τίποτα, παρακολουθώ ναι. Και διαβάζω. Κανονικά κυλάει την ομάδα ο Παπαθανασάκης. Ναι. Πάνε οι παίκτες όσοι είναι κτλ. Και δεν κουνιέται φίλο. Θα πάει να παίξει στο πρωτάθλημα, θα έρθει εδώ ο Ηρακλής, 500 άτομα, 1000 άτομα, λαού-λαού, θα μπαίνουν τζάμπα, θα πηδάνε τα κάγκελα, θα κερδίζει, θα κάνει ο Ηρακλής. Δεν βλέπω καμία ας πούμε, διάθεση της οικογένειας εναντίον του κυρίου Παπαθανασάκη. Για το Θεαθήν έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε καλά έκανε και πέταξε ο Ηρακλής να πάει να δοκιμάσει την τύχη του, να κάνει την προετοιμασία του. Μπας και σώσει την κατηγορία φέτος. Δύο πέφτουν, τρεις πόσοι πέφτουν, ξέρεις. Δύο. Θα έχει περισσότερες ελπίδες να σωθεί στην κατηγορία φέτος με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Όπως είναι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ποια ομάδα άλλη μπορεί να πέσει. Ποια ομάδα άλλη μπορεί να πέσει. Mm. Δεν ξέρω το ρόστερ. Εγώ παγαπάω τον Ηρακλή. Λέω ότι το πρώτο φαβορί σήμερα για υποβασμό είναι ο Ηρακλής. Και ας πέσει, τι να κάνω. Πρώτο φαβόρι. Αδιαφιλονίκη το φαβόρι. Εντάξει. Αν τελειώσει τη χρονιά. Εντάξει. Και άμα πέσει τη... Μακάρι να γίνω ρόμπα. Ξεκούμποτη. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή. Ποια... Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι την ομάδα θα την πάτε στη Γάμα Εθνική. Θα την, θα πάνετε... την πάμε. Ναι, ναι. Γιατί βάζει και εμένα. Βάλατε και τον Φωνφόκα να μιλάει και να πει. Εμένα γιατί με βάζει μέσα. Γιατί τι θα πει εσύ. Όχι, θα πει. Θα πας να κάνεις επανάσταση. Εδώ υπάρχει ένας Ηρακλειδέας που δούλευε στο Χαλβά. Και είπε: Εγώ κύριε, δεν το δέχομαι αυτό. Και ήταν ο μόνος παλικαρίσιος, ωραίος, παντελονάτος και λέει: Εγώ δεν το δέχομαι. Εσείς όλοι το δεχτήκατε. Ομάδα τραβεστή. Όπως οι Αργιανοί δεχτήκανε τα άρθρα 99. Όπως οι Αεξίδες δεχτήκανε την πτώση της ομάδας. Εγώ κάνω, μια δουλειά και σχολιάζω ότι συμβαίνει. Ναι, εντάξει, καλά, ναι. Επακριβώς. Δεν κρύβω δεν κάτι. Δεν λέω ότι κρύβεις κάτι. Δεν έχω να κρύψω ναι. Κάτι. Λέω λοιπόν εγώ. Δεν αισθάνομαι ντροπή για κάτι. Ναι. Καθώς ούτε διοικώ, ναι. Ούτε επιβάλλω τη γνώμη. Το έργο πάει για εκεί.
Το έργο, το έργο πάει το μαγαζί να βαρέσει τα λεφτά. Α, μπράβο, να ξαναπάτε στη Γάμα Εθνική, να παίξετε με τις Νάουσες. Επειδή ο κόσμος δεν είναι χάζος. Ποιος είναι χάζος? Επειδή ο κόσμος δεν είναι χάζος. Εκεί το πάτε το έργο. Επειδή ο κόσμος δεν είναι. Και ο Φονφόγκα. Τον βγάλατε να μιλήσει. 7 η ώρα το πρωί στη Βραζιλία έξω Φονφόγκα για τη Γάμα Εθνική. Έβγαλα εγώ κάποιον να μιλήσει. Ναι, ναι. Δεν λέω για σένα, ρε. Τη γνώμη. Βγάλα τη Ηρακλειδή, λέω. Εσύ άκουσε κάπου και μεταφέρει όπω θέλει, ό,τι θέλει. Το έργο σου λέω. Ούτε μία σχέση. Επειδή λε ο Ηρακλή δεν θα κάνει, θα πέσει, θα κάνει. Θα πάει για Γάμα Εθνική πάλι για να πάρει άλλο αφήνι. Όταν έχει έναν άνθρωπο ο οποίο δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Ποιο δεν γνωρίζει. Και έχει αποτύχει αυτό που κάνει. Ποιο δεν γνωρίζει. Ο Καναδός. Αφού ήταν, λέτε, προπονητής, δεν λέγατε ότι ήταν και προπονητής. Σου είπα εγώ ποτέ. Έτσι δεν μας λέγατε. Σου είπα δεν εγώ. Δεν ξέρει η μάνα του τι δουλειά κάνει και προπονητής είναι και δεν χρειαζόμαστε και τεχνικό διευθυντή. Όταν διώξατε τον άλλον τον κύριο Παγλάβο και τον φίλο του Ραγκάτσι και δεν γουστάρουμε τεχνικό διευθυντή. Μυροφορίδης λέγεται. Ο Μυροφορίδης και κύριε Μυροφορίδη. Και λέω δεν θα πάρετε τεχνικό διευθυντή. Ξέρει ένα προπονητή ο πρόεδρος. Τώρα τι αλλάξατε. Εσύ γόνες εμένα. Άσου άλλους. Οι υπόλοιποι. Εσένα τι σε νοιάζει. Άσου εμένα. Οι υπόλοιποι. Οι φίλοι του Ηρακλή, αυτοί που κατηγορείς, δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθος. Δηλαδή το να έχουν στήριξη, πλήρη στήριξη έναν άνθρωπο. Ναι, ναι. Ο οποίος αποδεικνύεται λίγος. Ναι. Δεν βλέπαν δηλαδή. Δεν ξέρανε. Δεν μπορεί κάποιος να ξεγελαστεί. Όταν τρώγανε τις μπριζόλες εκεί, δεν ξέρανε. Ποιοι τρώγανε, οι οπαδοί. Δεν νομίζω οι οπαδοί να φάγανε μπριζόλες. Δεν φάγανε μπριζόλες οι οπαδοί. Όχι. Εγώ τους έχω δει να τρώνε, να τον αγκαλιάζουν, να του λένε πρόεδρε προχώρα κτλ. Το πιστεύσαν. Να πάει κάπου που τρώει και. Ναι, τον πιστέψαν. Τον πιστέψαν και τους πρόδωσε. Τι έκανε. Δηλαδή δεν έχουν το δικαίωμα του λάθους. Τι έχουν, δεν έχουν το δικαίωμα. Το δικαίωμα του λάθους δεν ναι, έχουν. Και να σου πω, να πιστέψουν λάθος ναι. άνθρωπο. Και τι να κάνω τώρα, τους όσο κοντονείς αυτό δεν. Όχι ρε φίλε. Όπως φάγανε τη βαλούτα. Μόνο σου. Μόνοι τους. Μόνο σου. Μόνο σου. Κάνεις μια ερώτηση. Η οποία είναι πάρα πολύ λογική. Τι γίνονται τα λεφτά της, από την Νότιχαμ. Το ρεπορτάζ το ξέρεις. Το ξέρω εδώ και πριν γίνει. Πες τη βλακεία σου και θα απαντήσω μετά τι ισχύει. Θες να σου απαντήσω εγώ. Να πεις τη βλακεία που θα πεις. Τι γίνανε τα λεφτά της Νότιχαμ. Και μετά θα πω τον κόσμο. Μπήκαν στα ταμεία του Ηρακλή. Αυτό βλακεία. Μπήκαν πουθενά. Ξέρεις αν μπήκαν. Εγώ ξέρω δεν έφυγε από την Νότιχαμ ούτε ένα ευρώ. Έλα ρε κόκκινο. Ναι. Μίλησες με τον πρόεδρο. Μίλησα με την Νότιχαμ. Ναι. Τι αστείο, καρ. Πού μίλησες. Από την Νότιχαμ δεν έχει φύγει ούτε ένα ευρώ. Με ποιον μίλησες εκεί. Το ρεπορτάζ μου λέω. Ποιο εσύ βγες και πες ότι λέω βλακίες. Και εσύ δεν ξέρεις ελληνικά να μιλήσεις. Πόσες συνονοήθεις. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ούτε ελληνικά ξέρω. Με τον πρόεδρο της Νότιχαμ μίλησες. Όντως. Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Νότιχαμ. Πού να ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις. Αφού δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος. Ναι. Άκου λοιπόν ποια είναι τα γράμματα. Για πες τα γράμματα, ρε κόκκινε. Λοιπόν, η Νότιχαμ επικαλείται ότι δεν μπορεί να πληρώσει μέχρι τις 10 Αυγούστου. Ναι, ναι. Γιατί περιμένει χρήματα τηλεοπτικά. Ναι. Εμένα αυτό μου χτυπάει παράξενα στα αυτιά. Αυτό. Τώρα μπορώ να σου πω το ρεπορτάζ μου. Ναι, σε ρωτάω. Ας βγουν να με διαψεύσουν. Το πει η Νότιχαμ. Ας βγουν να με διαψεύσουν. Το ρεπορτάζ το δικό μου είναι αυτό. Ας βγουν να με διαψεύσουν. Η Νότιχαμ λοιπόν λέει, περιμένει τα τηλεοπτικά. Σε σένα το είπε. Ναι. Περιμένει τα τηλεοπτικά. Είναι γραμμένο πουθενά, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σε πω. Για να καταλάβω. Δεν θα το ήξερε άμα ήταν γραμμένο. Άρα το ξέρει μόνο εσύ. Ωραία. Το λέω λοιπόν. Λέ, για πες. Η πλευρά τη Νότιχαμ δεν έχει δώσει χρήματα στον Ηρακλή. Δεν έχει δώσει. Όλοι οι λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι. Ποιανού, δεν μπορεί. Της Παϊρακλής. Και του Παϊρακλής και του ίδιου. Και του ίδιου, ναι. Ό,τι χρήματα μπουν, ναι, ναι. θα μπουν στο λογαριασμό που, έχει, που είναι συντοή Κατερίνης. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτόματη δέσμευση για χρέη προς το δημόσιο. Ναι, ναι. Και χρήματα θα αποδεσμευτούν μετά τις 10 Αυγούστου. Ενώ ήταν κανονικά να έχουν δοθεί χρήματα 150.000 προκαταβολή ναι. και μέχρι τις 20 Ιουλίου οι υπόλοιπες 800.000 ευρώ. Ωραία, τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Σου λέω επακριβώς. Τι θα γίνει, πες μας. Τι ισχύει με νούμερα και ημερομηνίες. Τι θα γίνει, πες μας. Σου είπα άντε. Το ρεπορτάζ με νούμερα και ημερομηνίες. Εσύ πλέγε ό,τι άλλο γουστάρεις. Τα χρήματα θα δοθούν μετά τις 10 Αυγούστου. Πού θα πάνε. Τώρα, με ποιο τρόπο θα δοθούν. Ναι. Και αν θα μπορεί από εκεί ναι. ο Καναδός ναι. να πάρει και να δώσει και χρήματα ναι. για τους παίκτες ναι, ναι. ή θα πάνε όλα προς το δημόσιο, αυτό ούτε φορεία είμαι, ούτε Υπουργείο Οικονομικών. Θα σας απαντήσω εγώ τώρα. Φωνάζουν λοιπόν οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι κάναν λάθος που το στηρίξανε. Ποιο, ναι, ναι. Το Παπαθανασάκη. Ναι, ναι, τι φωνάζουν. Και δεν είναι κακό αυτό. Ανθρώπινο. Άμα δείτε λεφτά από το βέλιο. Ανθρώπινο είναι. Άμα δείτε λεφτά από το βέλιο, πάρε με τηλέφωνο. Ακούγεσαι ναι. και ακούγομαι. Λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ είπα, έκανα ένα ρεπορτάζ ναι. το οποίο το είπα τεκμηριωμένα ναι. και εσύ λιδόρισε το. Εσύ, ότι, εσύ είπες ναι, ότι... κάτι το οποίο το φαντάζεσαι και εγώ λέω, μιλάω με νούμερα ναι. και με ημερομηνίες. Ναι. Θα φανεί αν μιλάω σοβαρά ή αν λέω βλακίες. Εσύ λες κάτι που φαντάζεσαι. Ναι. Εγώ λέω κάτι το οποίο δεν το φαντάζομαι. Ναι. Μιλάω και με ημερομηνίες. Ναι. 11 Αυγούστου μπορεί ναι. να μου πούνε είσαι ρόμπα ξεκούμποτη. Ναι. Εντάξει.
Όμορφα και ωραία. Δηλαδή πότε μπορούμε να σε πούμε ότι είσαι ρόμπα? 11 Αυγούστου. Δηλαδή τι, ότι δεν θα μπουν τα λεφτά στον Ηρακλή 11 Αυγούστου. Θα μπουν, ρε φίλε. Πού θα μπουν? Μπαίνουν τα λεφτά. Πού? Ρεσικώστα. Πού θα μπουν? Λίγη σοβαρότητα, σε παρακαλώ. Πού θα μπουν? Μπαίνουν κανονικά στο λογαριασμό του Ηρακλή. Από ομάδα τη Αγγλίας να πάνε αλλού και αλλού δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάει, τελείωσε. Όχι. Άρα 11 του μηνός θα πάει. Ούτε προκαταβολή έχει δοθεί. Τελείωσε. Όχι. Άρα θα μπουν. Για να μην μιλάμε. Θα πάει στη ΔΟΗ Κατερίνη, δηλαδή, στο λογαριασμό εκείνων. Μάλιστα. Προφανώς. Προφανώς. Ωραία. Αν δεν αλλάξει κάτι, yeah, συγκλονιστικά. Δηλαδή 12 Αυγούστου εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο, θα λείπω εγώ. Θα σε δω εσύ. Ούτως ή άλλως θα με παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα. Ναι, ναι. 12 Αυγούστου θα σε πάρω εγώ. Μην ανησυχείς. Ναι. Θα μου δώσεις ρεπορτάζ. Σου βγάζω την είδηση. Ναι. Το καπέλο. Τη μέρα που σου βγάζω την είδηση την ημέρα που φεύγω. Τέλειος. Ρώτησα, έψαξα, έμαθα. Έμαθες? Και σου λέω ό,τι ναι, ισχύει. Τέλειος. Δεν έχουν μπει χρήματα. Ναι. Θα μπουν 12 του μηνός. Ό,τι χρήματα έχει πάρει μέχρι τώρα είναι από τον Γερμανό για να μπορεί να τρέχει τα της ομάδας. Ο Γλύβος. Όχι, μάνατζερ. Α, μάνατζερ, ναι. Λοιπόν, σε αυτόν βασίζεται. Το Ροδίτη, τον Τοκογλύφο που πήρε. Σε αυτόν έχει αποδείξει αν πήρε λεφτά από εκεί. Έχει αποδείξει ότι έβαλε Νότιχα, δεν έβαλε Νότιχα τα λεφτά. Μπορεί να ψάξει και να δει. Τι να ψάξω? Από την Νότιχα να μην έχει δει. Θα πάρω τηλέφωνο. Βάλε κάποιον ο οποίο γνωρίζει αγγλικά και ρώτα. Μάλιστα. Δώσετε κανένα φράγκο ή περιμένετε την 10η του Αυγούστου. 10η Αυγούστου θα πούμε. Ναι. Τέλειω. Τι να κάνω, θα αφιβητήσω το ρεπορτάζ το δικό σου. Αν τώρα δεν κάνει τίποτα. Με την Νότιχα να πούμε. Ρε φίλε, το ζητούμενο είναι με ποιον μίλησα ή η ουσία του πράγματος. Το ζητούμενο είναι η ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος. Νομίζω ότι είπα όλη την ουσία με μετρημένα λόγια και σωστά. Άρα, με ημερομηνίες και με αριθμούς. Ότι τα λεφτά θα μπουν 12 του μηνός. Ναι, αυτό δεν σώζει τον Ηρακλή όμως. Καλά, σε να μπουν. Και αυτό δεν σώζει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής χρειάζεται πολλά πράγματα για να γλιτώσει από έναν κικαιώνα ο οποίος είναι μπροστά του. Και ρίξτε τον πάλι και βάλτε ένα φημί καινούριο. Και όσοι σκέφτονται να το ρίξουν, καταραμένοι, ναι, να είναι. Καταραμένοι. Του δίνει, ναι, κατάρα, σαν τον Αμβρόσιο δηλαδή. Βεβαίως, ναι. Ναι, μάλιστα, ναι. Καταραμένοι είναι αν σκέφτηκε κάποιον να το ρίξει. Δηλαδή, ναι, μάλιστα. Καταραμένοι είναι. Ναι. Και να πάρουν άλλο αφήνι. Του καταργέσαι. Τον απλό τον κόσμο δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανεί. Ναι. Του καταργέσαι. Καταραμένοι είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Εσύ κάθεσαι με τον Παΐσιο μαζί. Αυτά είναι σενάρια χριστιανικά. Δεν είμαι χριστιανό. Είμαι κακό χριστιανό. Με τον Παΐσιο τι για γυναίκα. Είμαι κακό χριστιανό. Με τον Παΐσιο τι κάνατε. Να αρχίσει να ρωτήσει. Τι παίζατε, μπρίμπα. Να αρχίσει να ρωτήσει. Να ψάξει. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι μια νέα μέρα ξημερώνει για τη Σκόντα, ναι, στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδης Παροδήμος για τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει ένα ανεπανάληπτο δεκαήμερο προσφορών για τα Σκόντα Οκτάβια. Συγκεκριμένα, 1000 κυβικά με 120 άλογα, 16.500 ευρώ τελική τιμή, πάτα από τη βιτρίνα, σκάτα 16.500, το παίρνετε και φεύγετε. Τα ίδια ισχύουν για το Σκόντα Diesel 1600 με 19.590 ευρώ και φυσικά το must του φετινού καλοκαιριού. Σκόντα Οκτάβια 1300 με κινητήρα φυσικού αερίου, με απίστευτη οικονομία βενζίνης, 19.500 ευρώ τελική τιμή. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και όλα με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-690. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγο με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι βρίσκουν από το πιο μικρό ανταλλακτικό το οποίο σας ενδιαφέρει μέχρι και το πιο μεγάλο, από ένα καθρέφτη μέχρι μηχανή αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Σου δίνουν και εγγύηση ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Το 2310-3390 είναι δικά σας, 955 κενό. Τα μηνύματα στο 54340. Μιλήσαμε για το χθεσινό φιλικό του ΠΑΟΚ. Ο Πας Γιάννα, φυσικά είπαμε ότι πήρε την πρόκριση χάρη σε κόλου στην παράταση. Είπαμε για τα του Ηρακλή και τι συμβαίνει με τα λεφτά του Βέλιου. Είπαμε για τον Περέιρα, ο οποίος έχει κοπεί, όπως και ο Βελίδης, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Λέτε και εσείς τη δική σας γνώμη, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310 και τα 390. Πες στον κόσμο τι πίνεις, για να πάμε στον κόσμο. Εγώ πίνω κάθε μέρα καλό Εβιτάλ. Είναι δύσκολη η ζωή, έχει μεγάλες απαιτήσεις και επειδή περνάνε τα χρόνια, πρέπει ο οργανισμός, χάνοντας η γη κύτταρα όσο περνάνε τα χρόνια, χρειάζεται βοηθήματα. Ένα φοβερό βοήθημα που βρήκα εγώ στη ζωή μου, που αθλούμε κιόλας, είναι το καλό Εβιτάλ. Βελτίωσα το έντερό μου πάρα πολύ. Έχω ελαχιστοποιήσει ορισμένους πόνους στις αρθρώσεις, μέσες κτλ. Και έχω πολύ καλή διάθεση και πολύ όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Στο 2312 200-500, παίρνετε τώρα, μιμηθείτε με. Στο 2312 200-500 θα το έχετε.
στην προνομιακή τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών αντί για 55 ευρώ. Λοιπόν, λέγε. Και πριν πάμε στους φίλους, τρεις στην αναμονή. Ναι. Άλλους τρεις περιμένουμε στο 23-10. Στην αναμονή. 90-90-90. Ναι. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Για έναν φίλο ακροατή ο οποίος εγχειρίζεται σήμερα. Πρέπει να το καταφέρουμε να το συμπληρώσουμε. Πηγαίνετε στο Ιπποκράτειο όσοι μπορείτε. Και έχετε τη δυνατότητα, γιατί μπορεί μεθαύριο να είμαι εγώ ή εσείς που ακούτε, αυτός ο οποίος χρειάζεται αίμα. Αίμα για τον κύριο Σπανόπουλο Φραγκίσκο. Χθες δεν το είπαμε. Ναι, απλά δεν συμπληρώθηκε το αίμα, χρειάζεται αρκετό αίμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σπανόπουλος Φραγκίσκος εγχειρίζεται στον Άγιο Λουκά και αίμα δίνεται στο Ιπποκράτειο. Λοιπόν, Σπανόπουλος Φραγκίσκος στο Ιπποκράτειο, η εγχείρηση γίνεται στον Άγιο Λουκά. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. Ναι. Γεια σου Σταύρο. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Γεια σου γλυκό αγόρι. Τι κάνεις πικρό αγόρι? Πικρό αγόρι μάλιστα. Καλά είμαστε? Όλα με λιγάλα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο. Θέλει μόνο μια πινελιά πιστεύω στο Center for. Από εκεί και πέρα λίγο με παραξένευσε που κόπηκε ο Περέιρα. Το θεωρώ καλύτερο από τον Κουλούρη. Σα φορ. Ναι. Ορίστε. Σα σέντερ φορ και πλάινο. Ναι. Ναι, το θεωρώ καλύτερο από τον Κουλούρη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκτός άμα θέλουν πάλι να παίξουν τα παιχνίδια με τα μανατζερικά και της Εθνικής Ελλάδας, θα διώξουν τον Περέρα, θα κρατήσουν τον Κουλούρη. Από εκεί και πέρα... Κύριε Κόκκινε, να κάνω λίγο τον αντιρακλιδέα. Να το κάνεις, γιατί κακό δεν τον πρόσχε, έχω κάνει ποτέ. Ναι, πρόσεχε. Ό,τι γουστάρεις κάνει. Γιατί τόσα, να το πω, τόσο καιρό ακούγαμε τον κύριο Μάνο, τον άλλον από τη Γερμανία, τον άλλον από τον, πώς λεγόταν, ένα παλικαράκι που βγαίνει που το συμπαθώ πολύ, τον Ολλανδό. Και καλά, τα αρχήν ο Ολλανδός δεν ασχολιόταν τόσο. Όσο οι υπόλοιποι, τι έγινε τώρα που πετάγονται οι παίχτες από το ξενοδοχείο, είναι ωραίο ας πούμε? Καθόλου. Είπατε κάτι για αυτό το πράγμα? Πώς δεν είπαμε? Είστε με τον ποδοσφαιριστή ή είστε με τη διοίκηση της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ? Σταύρο, θεωρώ αστείο το ερώτημά σου, εννοείται με τον ποδοσφαιριστή. Με τον ποδοσφαιριστή. Εννοείται. Όταν μπήκε μέσα στο Καφτατζόγλιο εκείνος ο φύλαθλος και την έπεσε ο τερματοφύλακα, τότε αν θυμάμαι καλά ήσουνα... με τον φύλαθλο, όχι ναι, με τον τερματοφύλακα. Στην εκκλησία μαζί μου. Καμία σχέση. Πώς καμία σχέση? Τότε θυμάμαι καλά ότι όταν μιλούσες έλεγες και από καλή οικογένεια είναι το παιδί. Ναι, πάει στην εκκλησία για γιαγιά. Σταύρο, δεν σε βοηθάει η μνήμη σου, καμία σχέση. Εγώ? Ναι. Φιλαράκι, εμένα πολύ με βοηθάει η μνήμη. Αν σε βοηθούσε θα θυμάσαι ότι από... Εγώ άμα θέλεις σου βάζω τώρα στίγμα να βρεις την κασέτα αυτή να. Δεν είναι έτσι. Σε ό,τι θέλεις. Καλά, εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, εγώ στο λέω. Βάζει στίγμα, πες το. Σου λέω, μην επιμένεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βάζει στίγμα. Εντάξει, όπως και με το Κατσιαμπή να μην επιμείνω. Με το Κατσιαμπή τι πράγμα? Σε ποιο πράγμα? Στο Χαριλά, ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, πώς δεν γίνανε έτσι τα πράγματα? Αυτό ρε παιδί, με το κολάρο ότι ήταν ψεύτικο και. Εσύ λες το ψεύτικο? Δεν ξέρω ρε φίλε, τι ακουγόταν λέω. Ρε άσε τι ακούγεται, εδώ υπάρχει ιατρική γνωμάτευση. Αν υπάρχει και αυτό στα γραμμένα είναι. Έχεις δει κανέναν γιατρό να βάζει την υπογραφή το που να είναι? Μάλιστα. Τέλος πάντων. Για να πούμε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πλάκα σε κάτι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, μ' ακούς? Εσύ λες δηλαδή ότι ο Τάσος Κασιαμπής θα κοροϊδεύε? Το Ραπτόπουλο ρωτάω. Όχι, όχι, εντάξει. Το Ραπτόπουλο. Και τα κοροϊδεύε καλά έκανε γιατί μπήκαν μέσα να τους τραμπουκίσουν. Καλά έκανε. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή? Άστα, φαίνεται στο βίντεο και στη φωτογραφία ξεκάθαρα ο άλλος με σιδηρογροθιά τον χτυπάει στο σβέρκο. Εσύ πες δεν το χτύπησε. Κάτι για το ευρωπαϊκό το μάτς. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Άμα βγάλει αυτό που έβγαλε μέσα στη Γερμανία το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι που παίξαμε με την Dortmund, πιστεύω ότι ο Άγιαξ θα είναι πολύ μικρός μπροστά του. Και πιστεύω ότι θα πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και ότι θα περάσουμε τον Άγιαξ, γιατί το βρίσκουμε σε πολύ άσχημη περίοδο. Δηλαδή ο Άγιαξ παλιότερα, αν θυμάστε, είχε μεγάλες ομάδες και είχε παίξει ο ΠΑΟΚ μαζί του όταν είχε και τον Σοάρες. Είχε μπροστά πάρα πολλούς μεγάλους παίχτες και πίσω στο κέντρο και ωραίους παίχτες. Τώρα έχει, δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιά. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ άμα παίξει σοβαρά εκεί πέρα θα πάρει αποτέλεσμα. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα.
Τα 8.700 διαρκείας. Ναι. Μήπως είναι του Τσοχατζόπουλο ή δεν είναι αυτή τη χρονική στιγμή. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος μπορεί να είναι έξω, αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει ναι, διαρκή. Ακούς, ναι. Έκανε έτοιμο αποφυλάκηση και δεν τη δέχτηκαν. Και τα διαρκές πήγαν στα 8.700. Καληνύχτα. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα. Έλα, φίλε. Γεια σου, Ραπ, γεια σου, Κόκκινε. Να, εδώ είναι ο Κόκκινε. Λοιπόν, Ραπ, ναι. Ξέρεις στην Ελλάδα, ναι. Άμα δεν είσαι φιλικός με τα κεφάλια, ναι. Σε τρώνε τα ψαράκια. Ναι. Τσουκου, 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 σαν τα πυράγχας. Τσουκου, 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 ναι. Έτσι σε τρώνε και εσένα, άμα θα ρωτήσεις χίλιους για τον Ραπτόπουλο, ναι. Οι 900 λένε πια Ραπτόπουλο, ρε. Ναι. Ενώ οι άλλοι 100 θα πούνε ο Ραπτόπουλος τα λέει έξω από τα δόντια. Ναι. Δεν θα λες πολλές αλήθειες γιατί θα τρως μπάτσες. Ναι. Καταλαβες. Δεν χρειάζεται να τρώω μπάτσες, δεν έχω καλούς μισθούς. Παρακαλώ. Α, μπράβο. Α, να, μπράβο. Αυτό εννοώ. Μπάτσες αυτό εννοώ και το ξέρεις πολύ καλά. Λες αλήθειες πολλές. Ναι. Όταν άκουσα την είδηση, γιατί τη διάβασα πρώτα στο ίντερνετ ότι μένει εκτός ο Περέιρα, ναι. Πέταξα εδώ στον συνάδελφο δίπλα, ο Ίβιτς τελείωσε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έχει μέλλον. Δεν έχει μέλλον. Αυτό και, του. Δεν και βγαίνεις, και βγαίνεις μετά από μισή ώρα και λες ο Ίβιτς τέλος από τον ΠΑΟΚ. Όσοι βλέπουν μπροστά φιλαράκι. Και τα αποτελέσματα μας βγάζουν πάντα αληθινούς. Δεν μπορείς έναν παίκτη σαν τον Περέιρα, άσχετα αν δεν σε βολεύει σαν δεύτερο επιθετικό, έτσι όπως παίζει η ομάδα, να το βγάλεις έξω από την Ευρώπη, έστω και από τον Άγιαξ. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα πει. Να στο κουλούρι σεντερφόρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βαφές δεν είμαστε, δεν ξέρουμε να βάφουμε, αλλά άμα θα δούμε το σπίτι, αν είναι καλά βαμμένο, θα το καταλάβουμε ότι το βάψε. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, είναι τρέλα. Είναι τρέλα να γουρλώνεις τα μάτια και επειδή γουρλώσες στα μάτια και είσαι φίλος με τον Α και τον Β, κάνεις κουμάντο. Αυτό είναι τρέλα, φίλε. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι έγινε, τα λεφτά μπήκανε. Τα λεφτά, όχι, δεν μπήκανε. Πολύ σωστά λέει ο Κόκκινος. Πολύ σωστά λέει, μπράβο τον Κόκκινο, ωραία. 12 Αυγούστου λοιπόν, πάρτε τις εφημερίδες, αν δεν πήγαν τα λεφτά. Άμα δείτε σερτς, άμα δείτε σερτς, φτύστε με, βόδια. Γιατί με κόβεις, ρε φίλε. Τι να σε κόβεις. Γιατί με κόβεις, ρε. Σίγουρα πήρα να μιλήσω. Όταν θα μιλήσω, θα απαντήσω. 12 Αυγούστου θα πάρω τηλέφωνο. Όχι αυτά που λες εσύ. Μάλιστα. Κόκκινε, 3 λεπτά από τώρα γιατί μιλάει. Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Παοξή χθες, να ευχαριστήσω πραγματικά για αυτά που είπε. Όντως κάποια πράγματα έχουν γίνει με πολλούς ανθρώπους ακόμα, δεν θα χρεωθώ μόνος, γιατί όντως ο κύριος Παπαθανασάκης μετράει αντίστροφα. Τα λεφτά δεν πρόκειται να μπουν, γιατί πολύ απλά καμία αγγλική ομάδα για να θεωρηθεί έγκυρη μια μεταγραφή, για να μάθεις και κάποια πράγματα, για να θεωρηθεί έγκυρη μια μεταγραφή, τα λεφτά πρέπει να μπαίνουν στο λογαριασμό των ΠΑΕ που έχουν το συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό σε όλες τις ομάδες ανά τον κόσμο. Δεν υπάρχει πλέον αυτό που υπήρχε παλιά, θα τα δώσω εγώ κάτω από τα χέρια, γιατί θα πρέπει να εμφανίσει το ποσό αυτό η εταιρεία μέσα στα ταμεία της έστω και για μία μέρα. Οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 500 ευρώ, μπράβο, γίνεται μόνο διατραπεζικά. Μαζί σου είμαι, άκουσε με, εγώ τα ξέρω και τα λέω και στον Ραπτόπουλο. Ενώ στη βαλίτσα δεν μπορεί να μπουνε. Λοιπόν, όχι, πλέον δεν μπορούμε. Πλέον, ναι. Εκτός αν είναι κάτω από το τραπέζι. Ενώ οι μεγάλοι άνθρωποι και οι άντρες σε αυτή τη γη τα έχουν στην τράπεζα τα λεφτά, δεν τα έχουν σε δίνε. Σταμάτα λίγο, ρε, αυτό που λέω, όλο πας να... Μην τα πηδάς όλα, να μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, λέω λοιπόν, κύριε Κοντονή, την ευκαιρία την έχετε. Το ρεύμα το έχετε, τα χρέη είναι υπαρκτά. Ψήφους δεν έχετε μόνο. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία παρανόμως, σε έναν τύπο ο οποίος δεν εμφάνισε περιουσιακά στοιχεία και δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει ένα ποσό των 1,2 εκατομμυρίων που χρωστούσε ο Φόδωρος ο Παπαδόπουλος, ο πρώην πρόεδρος που ήταν του Ηρακλή, συν τα χέρια που έχει δημιουργήσει, είναι η κατάλληλη ευκαιρία επιτέλους να κάνετε αυτό που έχετε εκλεχτεί από τον λαό, σαν κέντρο αριστερά, να καλέσετε έναν μεγαλοφιλέτη του ελληνικού δημοσίου, να μας πει πως μπήκε και με ποια διαχείριση ο Ηρακλής με αυξημένα κατά τα τριπλά έσοδα και με αυτό το ρόστερ έχει μπει μέσα άλλα 2 εκατομμύρια χωρίς να γνωρίζει κανείς πού και πώς. Λοιπόν, κύριε Κοντονή, χάνετε τζάμπα το χρόνο. Καλέστε τον άμεσα γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Πάω παρακάτω. Το κέρδος του ποιο θα είναι. Δεν προλαβαίνεις. Το κέρδος του ποιο θα είναι. Πόσους ψήφους θα πάρει. Θέλω να ευχαριστήσω ένα λεπτό τον Βασίλη τον Ευρυπίδη για αυτό που άκουσα ότι ένας άνθρωπος σαν και εμάς μεροκαματιάρης, για να μπορέσει η ομάδα του Πόλο να κατεβεί κάτω στην Κρήτη
να αγωνιστεί, πλήρωσε τα έξοδα για να κατέβει η ομάδα. Αυτός είναι κύριο Ηράκλης. Φτωχός θα πεθάνει. Δεν ψάχνετε πλέον επενδυτές. Εμείς κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβουμε τις τύχες που μας αφήσαν οι προγονείς μας και οι άνθρωποι που έχουν χάσει και δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή στον Ηράκλη, ναι, και να αναλάβουμε εμείς αυτό το καράβι να το βγάλουμε στην άκρη. Ναι. Αυτοί που ήταν επιφανείς παράγοντες δεν υπάρχουν πλέον. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Μόλις ο Νίκος είπε αυτό που σου είπα προηγουμένως, θα πάνε την ομάδα στη Γάμα Αφρική, την πάρουν οι ίδιοι. Το κατάλαβες το έργο? Παρακαλώ. Το είδες το έργο? Ούτε το σκηνοθέτη δεν ξέρω πες. Ορίστε. Ναι. Χαιρετώ τα Ελλάνια. Πού στο Ρελεκάτζι? Είμαστε καλά. Καλά, καλά. Μια χαρά. Φίλε, ο Σέρβος είναι πονηρός και αυτά που κάνει μη τα τρως. Τον είδαν χθες αυτοί του Άγιαξ. Θα δεις τι τους περιμένει την Τρίτη το βράδυ, πες τους. Δεν θα προλαβαίνουν να τα μετρούν. Έχουμε γάτο στον πάγκο. Σέρβο, ξέρεις τι θα πει? Αλεπού. Ήταν τον ΠΑΟΚ χθες. Τίποτα δεν είδαν. Μαντινάδες ήταν. Άντε, καλό τριήμερο να έχουμε, καλές πετυχίες. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τον Κωστή αυτά που είπε για τον Φερέιρα. Όντως είναι παιχτάρα μεγάλη. Δεν μπορεί να διώγνει σε ένα τέτοιο παίχτη. Ποιος είναι αυτός που τους τρώει τους παίχτες? Αυτός που ήρθε την Αθήνα με το τσεκούρι αυτό και του σουτάρουν να φύγει από τον πάγο. Ποιο τον κρατάνε? Παρακάτω. Για τον Κωστή έχω να πω κάτι. Για τον Κωστή. Πώς το λέει ο Κωστής Γουρονομούρη το κόκκινο? Στείλ το να. Δεν το αντέχει. Κλείς τον. Επόμενος. Να αντέξω τι? Ότι σε λέει Γουρονομούρη. Και εμένα με λένε Φαλακρομούρη. Χιμπατζή. Βάτραχο. Μπράβο. Μην αφήνεις και έκθε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Γιατί? Εδώ τι είμαστε, ρε φίλε. Μόνος δηλαδή... είπες είμαι βλαμμένος. Είπες στον αέρα μόνος. Μισό λεπτό. Είπες είμαι βλαμμένος. Τώρα που σε είπε άλλος χιμπατζή, σε πείραξε. Πάμε πόδο. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτός πρώτα απ' όλα έχει βρει άλλα πραγματικά. Έλα, μωρέ, εντάξει, τώρα. Ηθελημένα. Έλα, ρε, δεν τα αναφέρεις. Και δεύτερον, επιτρέπω να μιλάνε όπως θέλουν αυτοί οι οποίοι ανήκουν. Έλα, ρε, τώρα μας το πες καθώς πρέπει τώρα. Αμαν. Εγώ είμαι καθώς πρέπει. Δεν είμαι ζώος σαν και εσένα. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Αν πεθάνουν καθώς πρέπει, τζάμπα θα πας. Έλα. Ναι, έλα, ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ ναι. Μιλάς, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Καλά κάνεις, φίλε. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω για αυτούς τους πέντε που κάνανε στον Άρη. Την ένσταση για το Κοντονί και τέτοια πράγματα. Καταρχήν, πριν το πεις, πες μας τι κόμμα υποστηρίζεις. Τι κόμμα υποστηρίζει, Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, και να σου πω και τον λόγο φυσικά κιόλας. Ναι. Γιατί ο Άρης, αυτή τη στιγμή δηλαδή, έφαγε τόσα λεφτά από πόσο κόσμο. Βεβαίως. Μέσα από αυτόν τον κόσμο είναι και η δικιά μου γυναίκα, έχασε λεφτά από αυτόν τον άνθρωπο. Και βάσει τον Άρη, στο Άρη δηλαδή, κόσμος πήγε να αυτοκτονήσει. Ναι. Εξαιτίας του Άρη. Μάλιστα. Και τώρα μου λένε δηλαδή να κάνει νέα παένα, χαντακώθηση, κόσμος έχασε λεφτά. Φίλε, πριν συνεχίσεις, με τον Ηρακλή και την ΑΕΚ έγινε αυτό. Και με τον Ολλανδός τώρα που τον άκουγα προλίγου. Συγγνώμη. Έλεγε, και για τον Ηρακλή και για τον ΑΕΚ. Και με τον Ηρακλή και με την ΑΕΚ έγινε αυτό. Και να γίνει και κάποιος δύο να γίνει. Δεν μπορεί όλοι οι απαράδεκτοι, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς τώρα, να έρθουν τώρα αυτών των ανθρώπων και από εκεί και πέρα με τα γεια σας φύγαμε, ας πούμε. Εμένα δικιά μου γυναίκα έχασε 10.000 έχασε από τον Άρη. Ο άλλος έχασε 4 σπίτια εξαιτίας του Άρη. Εσείς τι ομάδα είστε? Μπρεγό Πάουκ με, δεν έχει σημασία. Δεν τώρα δεν μιλάω τόσο σαν Πάουξης. Ναι. Μιλάω σαν καμένος που έχασε λεφτά. Ναι. Δεν μιλάω σαν Πάουξης στην παρούσα φάση. Ναι. Όταν έραβε η γυναίκα μου το ρόχο του Άρη, δεν πληρωνότανε. Έπαιρνε επιταγές. Να κάνω μια ερώτηση, το καταλαβαίνω. Και δεν κάνεις. Η γυναίκα σας, καταρχήν πιστεύω γιατί ο Άρης έχει φάει πολλά λεφτά. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν έραβε τα ρούχα του Άρη, δεν πληρώθηκε επί πόσους μήνες? Κοιτάξτε να σου πω, η γυναίκα μου τα έπαιρνε από έναν έμπορο άλλον. Έδινε επιταγές ο Άρης, έπαιρνε τις επιταγές η γυναίκα μου, τις κρατούσε 6 μήνες 7 και μόλις πήγε να πληρωθεί, ας πούμε, να μην πω τι πήρε, ας πούμε. Τα έπαιρνε μέσω έμπορο, δηλαδή αυτός ο έμπορος ο μεγάλος έραβε για την ΑΕΚ, έραβε για τον Ολυμπιακό, για όλους έραβε. Και τα έδινε σε μια βιτεχνία και έλεγε, ας πούμε, ράψουμε αυτά τα ρούχα. Από άλλη ομάδα δεν έφαγε τον καλέ, δηλαδή μόνο από τον Άρη έφαγε. Σου είπε κι άλλος. Δεν με νοιάζει, εγώ από τον Άρη έχασα λεφτά. Από τις άλλες ομάδες δεν έχα. Βλέπεις, δεν μιλάω για τον Ηρακλή. Γιατί τον Ηρακλή δεν έχασα. Εγώ την παρούσα φάση πονάω. Ο έμπορος αυτός έχασε 4 σπίτια εξαιτίας του Άρη. 4 σπίτια από τα Γιαννιτέλα. Καλά, κύριε, όποιος συνεργάστηκε με τον Άρη, ή ραδιόφωνα θα κλείνει, ή εφημερίδες, ή τα βιάρδες, ή μαγαζιά. Ρε κόκκινε, ρε Κωστή, δηλαδή κάθεσαι και τους ανέχεις αυτοί που λένε μερικές για τον Άρη και δεν τους κράζεις. Δηλαδή πέντε άνθρωποι πήγαν στο Κοντονί. Εδώ δεν υπάρχει ελπίδα, γιατί εδώ μου ήρθαν τα παιδιά της Ανταρσίας, οι κομμουνιστές, οι άκρος αριστεροί.
και είπανε για τους εργάτες που χάσαν τα λεφτά στο, από τον Άρη, καλά να πάθουν. Τελειώσαμε. Εδώ οι αριστεροί της Original μπήκαν υπέρ του δεξιού Μελισανίδη. Έφυγε. Αυτή είμαστε, τελείωσε. Αυτή είμαστε. Δεν υπάρχει. Σε αυτή τη γη τώρα, εσύ τι ψάχνεις. Δεν υπάρχει γιατριά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατριά. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Τι γιατριά να υπάρχει. Μάλιστα. Ναι. Εγώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ την Παναγιά που με έχει κάνει παγουρά. Ευχαριστώ και το Θεό που με μαθαίνει να τραγουδώ. Ο Φασολέ, σε αγαπώ. Αυτά, είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης. Πες είμαστε μου το σκόρερ σου. Ποιος έβαλε τον γκολ. Κούτρης. Ο Κούτρης. Κούτρης, παιχταράς και με δύο... Πήκε ο Κούτρης στο 92, πατς. Ωραίος. Και με δύο, πώς το λένε, κομπάδια. Έτσι. Και έχουμε και μεγάλο τερματοφύλακα. Κάθε λοιπόν, ο τερματοφύλακα σας, ο τερματοφύλακα ναι. σας, επειδή έκανα ρεπορτάζ εγώ στην Κομωτινή κάθε μέρα, τον είχα δει, φοβερά ναι. σωματικά προσόντα, μεγάλος γκάφας λόγω απειρίας σε πολλά μάτς. Αν αποκτήσει εμπειρία, έχει φοβερό σωματότυπο. Από αυτόν που στείλατε οι Κομωτινέοι στην, πώς το λένε, στην Τρίπολη, τον Αθανασιάδη, είναι μια κλάση καλύτερος. Μπράβο, γιατί κλείσατε κάτω από τα δοκάρια ένα τερματοφύλακα ναι. ο οποίος έχει την γκάφα μέσα του, βέβαια. Πρόσεξε να δεις. Αλλά από την άλλη μεριά, με τα παιχνίδια θα κάνει ναι. μεγάλη καριέρα. Έκλεισε. Τον είδε. Τον τσέκανε. Μπράβο, μπράβο. Ωραίος. Σεμιναρίου. Ο Πασχαλάκης. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Δεν έβαλες γκολ στην κανονική διάρκεια να μας πληρώσεις. Άσε στεναχωρημένο με έχεις. Διάρκεια. Διάρκεια τι να σε κάνω. Γκολ. Ναι, έλα φίλε. Ναι. Διάρκεια. Έλα φίλε. Δεν έχει. Τι δεν έχει. Έπεσε. Ενά, χτυπάει. Ορίστε. Τι. Παρακαλώ. Την κοιλιά εκεί δεν βλέπεις τίποτα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Ραπτοπλέ. Μάλιστα κύριε. Μια ερώτηση εδώ να σου κάνω. Ναι ρε φίλε. Φοβάσαι τον Μάνο. Τον καρκίνο φοβάμαι μόνο φίλε. Τον Μάνο δεν τον φοβάμαι. Κανέναν οπαδό δεν φοβάμαι. Μπράβο. Ούτε την αναδουλειά φοβάμαι. Δεν θέλω να πεθάνω από αυτή την ασθένεια. Πάρα κάτω. Παίρνει προχθές την εκπομπή ναι. και σου λέει κλείσει την εκπομπή και δεν τον έχει στείλει να πιει καμιά βαλεριάνα να ερεμήσει. Καθόμαστε και σε ακούμε να πούμε και παίρνει ένας να πούμε και σου λέει κλείσει την εκπομπή. Τι είναι αυτά ρε. Δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει ρε φίλε. Την έκλεισα εγώ. Ναι, αλλά δεν σε είδα και σένα να το πει. Και τι να τον κάνω τώρα το μάτι. Καληνύχτα. Εντάξει, άντε γιατί πολύ έχει ανέβει το καλάμι να πούμε. Εντάξει. Λες και, και όλος ο κόσμος περιστρέφεται από αυτόν. Εντάξει, ο παδός είναι τράκα. Γιατί σε ακούνε χιλιάδες να πούμε και δεν θα λέει, δεν θα βγαίνει ένας και θα λέει κλείσε την εκπαμπή ρε. Και μπράβο και μαγιά του στο γιατρό ρε που την αντιμετώπισε έτσι να πούμε. Ο γιατρός ρε φίλε ξέρει μπάλα, τόνους. Τι ομάδα είσαι φίλε. Τόνους. Παοξής είμαι αλλά δεν έχει καμιά σημασία και ηρακλειδέας να ήμουν. Ερώτηση σου είπα γιατί λες αυτό που λες. Όχι, εντάξει. Ρώτησα απλά τι ομάδα είσαι. Όχι, παοξής είμαι. Εντάξει. Το γιατρό γιατί το συμπαθείς. Ο γιατρός θα λέει τον αντιμετώπισε καταρχάς με τον γάντι. Ναι. Δεν τον φοβήθηκε. Του επιτέθηκε ευθέως ο Μάνος. Έτσι, λες και είπε τίποτα για το σπίτι του ήταν. Εντάξει, ο Ηρακλής μπορεί να είναι το σπίτι του. Αλλά δεν μπορεί να παίρνει ο κάθε Μάνος και να λέει κλείσει την εκπομπή. Με αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος μπορεί να ήταν λάθος, αλλά πίστεψέ με. Ναι. Σε αυτή την εκπομπή, όταν ξεφεύγουμε με ωραίο τρόπο σε ένα σημείο, είναι δεκτά όλα. Κοίταξε, ο Μάνος, ναι, εντάξει, άμα ήταν κανένας άλλος θα τον κλείναμε, έτσι. Ισχύει. Ισχύει. Αυτό, ναι. Δεν μπορώ, εγώ το Μάνο δεν μπορώ να τον παρεξηγήσω. Ενώ είναι εύθυκτος με τους άλλους. Μπορεί να με. Χρέωσέ με. Χρέωσέ με. Δεν μπορώ να τον παρεξηγήσω. Χρέωσέ με. Δηλαδή να πάρω στα σοβαρά το απίκτη. Σταύρωσέ. Κλείσει την εκπομπή, θα σας κλείσουμε το μαγαζί, θα γελάσω. Ναι, επειδή είναι φίλος. Θα γελάσω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ξεφεύγει. Θα γελάσεις, αλλά. Όχι, πες με ότι έχω προκατάληψη. Ειλικρινά σου μιλάω, θα γελάσω. Εντάξει. Θα γελάσω. Δικαίωμά σου, εντάξει. Εντάξει. Μπράβο στο γιατρό που τον αντιμετώπισε έτσι όπως τον αντιμετώπισε και δεν μάθησε να πούμε. Γιατί ρε φίλε, θα τον κάνει ντα ο Μάνος. Ε? Θα τον κάνει ντα. Εντάξει, παίρνει απειλή δημόσια. Τι απειλή. Επειδή. Γι' αυτό στο παιχνίδι. Επειδή. Από αυτά που άκουσα δεν ήταν έτσι σχέδιο απειλή. Τώρα εντάξει. Νομίζω ότι είναι. Το κάνουμε τερατώδες. Δεν μιλάω μόνο για προχθές, μιλάω για το γενικευμένο. Δεν ήταν μόνο προχθές. Και άλλες φορές έχει πει θα φέρω τη 10 και θα έρθουμε εκεί κάτω από το σταθμό και το ένα και το άλλο. Έτσι δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Ήρθε καμιά φορά εδώ. Όχι. Άρα. Δεν ξέρω, αυτό εσείς το ξέρετε, δεν ξέρω. Άρα. Εντάξει. Αν είναι να λέει και εγώ θα λέω, εντάξει, αν είναι να λέει όσα λέει
όσα παπαντηλίκια έλεγε ο πρόεδρος τους. Άμα ακολουθεί το ίδιο. Μη με ανεβάζει την πίεση, άσε τον Καναδό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γελάς. Λοιπόν, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε Οκτάβια ετοιμοπαράδοτα. Να πάτε δηλαδή από εκεί, να τα πάρετε και να φύγετε. Και πιο συγκεκριμένα για το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα βενζίνης 16.500 ευρώ τελική τιμή. Για το Σκόντα Δίζελ 19.590 ευρώ. 19.590 ευρώ. Και για το αυτοκίνητο Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, ενδιαφέρει πάρα πολύ τους φίλους οδηγούς ταξί, 19.500 ευρώ τελική τιμή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2315-96-690 ή πάτε μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών πίσω από το ΑΚΤΕΟ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Queen, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μίλησα με την Νότια. Παλιωτόμανο. Κοίταξε να δεις, το να είσαι ευλαμμένος όπως είμαι και εγώ είναι δικαίωμά σου. Είναι δικαίωμά μου. Το να λες όμως πράγματα τα οποία είναι ανυπόστα και δεν υπόθηκαν ποτέ. Δε... Καλά δεν είπες, μίλησα με την Ήμουνα πάνω. Σαφέστατος και λέω, το ρεπορτάζ έγινε, η Νότια δεν έχει πληρώσει τίποτα. Εντάξει, και θα πληρώσει μετά τις 10 του Αυγούστου. Εσύ πες ότι δεν είπα αυτό το πράγμα. Όχι. Ακούγεσαι. Ποτέ δεν αποκάλυψα ότι μου το είπε ο Κώστας, ο Μάκης, ο Τάκης, ο Τζέιμς ή ο Ντόναδαν. Τίποτα δεν είπα. Μίλησα με την Νότια. Με κάποιον μίλησα. Ωραία. Με κάποιους μίλησα, ναι, και σου είπα αυτά τα πράγματα. Άμα δεις λεφτά, φτύσαι με. Εγώ δεν μίλησα με κανένα. Εγώ λέω ότι τα λεφτά θα μπουν κανονικά ναι, ναι, στο λογαριασμό και θα τα δεσμεύσει το ελληνικό δημόσιο. Θα τα δεσμεύσει. Θα τα δεσμεύσει. Βάζει στοίχημα. Όχι, ρε φίλε, δεν βάζω στοίχημα. Γιατί να βάλω στοίχημα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Παπαθανασάκης δεν πήρε τα λεφτά σου. Εγώ ξέρω ότι οι Άγγλοι όταν το γράφουν πληρώνουν. Ναι. Και άνω των 500 ευρώ, εσύ βγάλε λογιστές και όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν μεγάλες συναλλαγές την ηλίθι. Ότι για οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 500 ευρώ μπορεί να την κάνεις έτσι. Ακούγες. Σε οποιοδήποτε θέμα δηλαδή. Σε οποιοδήποτε θέμα. Και στα ναρκωτικά που πουλάνε δηλαδή. Πάνε στην τράπεζα και το δίνουν τα λεφτά. Εντάξει, είσαι φελός με βούλα. Φελός με βούλα και γυναίκες που φέρουν από τα ανατολικά κράτη στην τράπεζα. Με βούλα και με βούλα και ρωτάω ρε κόκκινε στη ζωή. Είσαι φελός με βούλα και υπογραφή. Εντάξει, λοιπόν, το λέω για μία ακόμη φορά. Έναν βλέπω στην αναμονή, άλλους πέντε περιμένουμε στα τρία εντάρια. Ότι ο φίλος ακροατής, ο Σπανόπουλος Φραγκίσκος, εγχειρίζεται σήμερα στον Άγιο Λουκά και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Όποιος μπορεί πηγαίνει στο Ιπποκράτειο και δίνει για τον κύριο Σπανόπουλο Φραγκίσκο αίμα, προκειμένου να τον βοηθήσουμε να ανταπεξέλθει οποιασδήποτε ομάδα αίματος. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, όπου βρίσκεις από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε, πάμε. Ορίστε. Ορίστε. Χαίρετε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Ραπτόπουλο. Ναι, ισιώστε το στόμα και κάτι. Ναι, ναι, ναι. Ακούς? Ναι, ναι. Ωραία. Δεν μου λες, εσένα η ειδικότητά σου στο ραδιόφωνο που βγαίνεις. Ναι. Είσαι δημοσιογράφος, αναλυτής. Δημοσιογράφος, όχι, εμένα ρωτάει. Εμένα ρωτάς. Τελείωσε την ερώτηση. Αναλυτής ποδοσφαιρικών ομάδων, γιατί δεν έχω καταλάβει. Δεν καταλάβεις αυτό. Πάρα πολύ καιρό. Καλλιτέχνης είμαι. Καλλιτέχνης. Ναι, ως καλλιτέχνης πληρώνομαι. Ως καλλιτέχνης πληρώνεσαι, ναι, ναι. Να λες τι δηλαδή, να τραγουδάς. Ναι, μου είπα να τραγουδάω, να χορεύω δημοτικά τραγούδια αυτά, να μιλάω, να κάνω μιμήσεις αυτά, γι' αυτό με φέρανε εδώ. Ωραία, δεν μου λες εσύ το συμπέρασμα, πώς έβγαλες δηλαδή ότι το Ίβιτς είναι άφησο στον ΠΑΟ. Για πες με, επειδή απέκλεισε τον Φερέιρα. Είπα ότι τελειώνει ο Ίβιτς εφόσον κάνει τις κλίκας στα καμώματα, αυτό είπα. Εσύ τι ζυγκόμενα δηλαδή, του Ίβιτς. Εσύ με λες ότι ένας που ακόμα δεν άρχισε, ναι, στην περσινή περίοδο είχε δεκτικά αποτελέσματα, ναι, και ένας που δεν άρχισε ακόμα, τον έχεις βγάλει άχρηστο. Ναι ρε φίλε, ένας προπονηταράς θα πάει να πάρει ένα μπακ αριστερό και ένα αριστερό στόπερ. Δεν θα κουβαλιέται με τον καρκίνο τον Τζαβέλα. Το κατάλαβες το έργο. Εσύ τι είσαι γκόμενα του Ίβιτς. Εγώ το κατάλαβα το έργο και με τον Τζαβέλα και με τον Τζαβέλα, ναι, κανένας δεν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πότε είστε ρε, στραβώνετε το στόμα τζάμπα.
Κότες είστε. Δεν τραβώνουμε κανένα στόμα. Βρε τσάμπα τραβώνετε το στόμα. Και βγαίνουν τα φωνήεντα από τα αυτή. Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ κάνω μεγάλο λάθος. Ρε, υπάρχει παίκτης, θα κολώσει να πάει στο Καραϊσκάκι, θα πάει σε άλλο γιατρό, θα φάει προπονητή που πάει για πρωτάθλημα, παλιοκοτάρα να πούμε. Και τα αποτελέσματα κρίνονται στο τέλος, ποτέ πριν ξεκινήσουν. Ναι. Έτσι. Εσύ να πας στο γιατρό στο τέλος, όταν κατουρίσεις το αίμα. Εγώ πάω σε κάποιον κάτι. Όχι, εγώ τις κάνω και κοιτάζω μεταφορικά. Μεταφορικά το λέω εγώ αυτό. Μεταφορικά το ξέρω, καμιά δουλειά όμως δεν έχει υγεία με αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Ο Ίβιτς αυτή τη στιγμή έχει δείξει και την προηγούμενη φορά, δηλαδή την περσινή περίοδο, ότι έκανε με την ομάδα που είχαμε. Μία ερώτηση μου επιτρέπεις. Συγγνώμη, παρεμβαίνω. Τα κουσούρια που είχαμε πέρσι, αλλά προσπαθήσαμε και βγήκαμε και πήραμε τη δεύτερη θέση στα play-off. Βεβαίως. Κάνω λάθος. Όχι καθόλου. Μία ερώτηση μου επιτρέπεις. Ωραία. Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις, ναι, να μου την κάνεις την ερώτηση, αλλά λίγο να τελειώσω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Ο Φερέιρα τον έβγαλε έξω από την Ευρώπη. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνο στην Ευρώπη, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα παίζει μπάλα μόνο για την Ευρώπη, δεν έχουμε κύπελο, δεν έχουμε πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε παίκτες στους οποίους μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ για το κύπελο. Δηλαδή ο Φερέιρα είναι αποκλεισμένο, αποκλείται από την Ευρώπη, ο Ίβιτς είναι άχρηστος. Ωραία. Καλή ερώτηση που κάνεις, σου απαντώ εγώ. Εσύ μιας και φέρεσαι μπαλαδόβατσα και είσαι μάγκας, γιατί το ξέρεις το αντικείμενο. Έτσι φαίνεται. Αν εγώ έβλεπα το μάτς με τρεις εξιντάριδες παλιούς παοξίδες. Δηλαδή παλιούς αλυταράδες παοξίδες, οι οποίοι τώρα είναι παππούδες. Αλυταράδες ενώ της κερκίδας. Και που ξέραν και μπάλα. Και κάνουμε την εξής ερώτηση. Λέει, θα μπει ο Περέιρα, λέει ο Πάγκος, στην αναμετάδοση. Και λέω εγώ τώρα. Εάν βγάλει τον Κουλούρη, είμαστε σε καλό δρόμο. Άμα βγάλει ο Ροντρίγκες ή Τζαλμάλ, το χάσαμε το έργο. Εσύ που βλέπεις μπάλα, έκανα σωστή παρατήρηση εγώ και τρεις εξιντάριδες ή είμαστε μπούφοι? Γιατί ακουγόμαστε τώρα. Σωστή παρατήρηση. Αλλά σε ένα φιλικό δεν μπορείς να κρίνεις ένα προπονητή, ένα παίχτη. Μπορεί αυτός να ήθελε να δείξει άλλα πράγματα. Φίλε, γιατί δεν το βλέπουμε μόνο που το βλέπουμε. Ολοκλήρωσες. Η ερώτηση είναι απλή. Εγώ διαφωνώ οριζόντια και κάθετα με τον Κωστή. Ρωτάω όμως, το κόψιμο του Περέιρα σε βρίσκει σύμφωνο? Εμένα δεν με βρίσκει 100% σύμφωνο, αλλά δεν μπορώ εγώ να κρίνω ένα προπονητή από του φάνηκε υπερβολικό. Δεν κρίνω τον προπονητή. Όχι, δεν είπες τίποτα. Εγώ μιλάω για τον Αυτόπουλο. Αλλά το θεωρεί υπερβολικό με αυτό το γεγονός να κρίνω τον προπονητή. Τέλος ο ίδιος τον πάω. Δηλαδή πάλι θα έχουμε τα ίδια ξεμπερδέματα. Δηλαδή ξανά μάνα τα ίδια. Το κατάλαβα. Δεν ξέρω εγώ τι στην μέση τη χρονιά. Το κατάλαβα. Δεν ξέρω τι και όλα αυτά ξεκινάνε. Φιλιά, τα λέμε. Ωραία, το κατάλαβα. Σωστό. Για μένα πιστεύω να κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ. Για μένα. Εγώ θα πάω. Ωραίος. Λέει ο φίλος. Εγώ λέει και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ από αυτό το γεγονός να πω ότι ο Ίβιτς δεν μου κάνει. Θεωρεί υπερβολικό την κριτική, το βαθμό της κριτικής που κάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να έχει δίκιο. Αλλά δεν το αρέσει και αυτού νου. Χρησιμοποιώ, όπως βλέπεις, την υπερβολή. Από σένα παίρνω. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Γρηγόρη, έλα, Κωστή. Έλα, Κλεωμένη. Α, λοιπόν, τι έγινε, ρε Κλεωμένη? Παιχταράδες βλέπω παίρνει ο Άρης. Άστο να μιλήσει. Ναι. Δύο κουβέντες θα πω. Πριν από λίγα τηλέφωνα, πήρε τηλέφωνο κάποιος, ο οποίος ξανά έχει πάρει και έχει ξαναπεί το ίδιο πράγμα, χωρίς να λέει όνομα. Ναι. Ανώνυμα. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι σίγουρα ψεύτης συστημένος. Γιατί το λέω αυτό? Πέρσι, πρόπερσι, δεν ακούστηκε να πάρει τηλέφωνο και να μας πει ότι η γυναίκα του έχασε χρήματα από τον Άρη. Με το που βρέθηκε. Αμφιβάλλεις δηλαδή ότι έχασε η γυναίκα του χρήματα από τον Άρη? Εσύ λες να κέρδισε? Ψεύτηκε 100%. Όχι, όχι, ρε παιδί μου. Εσύ τι λες, ότι η γυναικούλα του Θεούλη του Καλού κέρδισε από τον Άρη? Δεν ξέρω καν άμα έχει σχέση η γυναίκα του με τον Άρη, καταρχήν. Μάλιστα. Λοιπόν, πέρυσι, πρόπερσι δεν έχει βγει να πει τίποτα. Με το που βρέθηκε ένας άνθρωπος να βάλει 5 φράγκα στον Άρη, ξαφνικά ο καθένας βγαίνει και μου λέει μια ιστορία φανταστική. Λοιπόν, εσείς έπρεπε να του πείτε το όνομά του. Ποιο είναι το όνομά του? Γιατί έχει ξαναβγεί στην εκπομπή σας, έχει πει πάλι το ίδιο πράγμα και δεν τον έχει. Είναι ανώνυμα. Καλά, άμα βγούμε και βγάλουμε στον Άρη και στον Ηρακλή όσους τους φάγανε λεφτά, θα θέλουμε να πούμε 30 χρόνια εκπομπή να κάνουμε. Όλοι χάσαν λεφτά από τις δουλειές τους τα τελευταία χρόνια. Ναι, και τι πρέπει να κάνουν, να χαίρονται δηλαδή? Να χαίρονται. Ναι.
Εσύ το συγκεκριμένο άνθρωπο τον πίστεψε. Φυσικά και τον πίστεψα. Εγώ του λέω στα μούτρα ότι είναι απατεώνας. Εντάξει. Στα μούτρα του λέω. Ναι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Το είπες. Επόμενος. Μάλιστα. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το να. Πρώτη φορά παίρνω. Καλά κάνεις. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φίλε. Σχετικά τώρα όσον αφορά για τον Ήβιτς, εγώ συμφωνώ λίγο με τον Κώστα, όχι όσο, ότι, όχι όσο κομμάτι ότι τελείωσε, όσο κομμάτι ότι όντως για μένα, καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, δεν είναι... Να κρατήσω τη θέση να συμβιβαστώ, εντάξει. Πρόσεξε με, πρόσεξε με. Όσον αφορά για τον Ήβιτς και θέλω και να κλείσω την... Δεν κομμάτι, είναι ο επαναστάτης προπονητής, δεν είναι η προσωπικότητα, όχι. Όχι, αυτό σου λέω. Δεν είναι. Ο Τούλα είναι. Έλα. Δεν είναι αλήθεια. Λίγος είναι. Εγώ αυτό που πήρα τηλέφωνο να πω, έτσι για να το μοιραστώ δημοσίως, γιατί εγώ απορώ πόσο πάω πέρσι, πρόπερσι, πριν 4 χρόνια, δεν ξέρει να πάρει ένα center for. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο βλέπω εγώ προσωπικά εκεί. Θα πάρει στόπερ, θα δώσει στόπερ. Θα πάρει back, όχι δεν θα πάρει back. Θα δώσει τερματοφύλακα κουβάρι με το τέρμα. Αυτό. Στο center for ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αρκεί να είναι ο Αθανασιάδης. Και μου βγαίνουν και μου λένε εμένα το Forall Kiss και το ποιο είναι το Forall Kiss που έχει 2 χρόνια, 4 μήνες δεφορμέ και με την καραμέλα πέρσι ότι τραυματίστηκε το παιδί και δεν έκανε. Μέχρι και ο Παναθηναϊκός πήρε, η ΑΕΚ πήρε, άσχετα άμα θα βγει. Γιατί κοστίζει ένας από τα 2 μέρες που τον κράζει αυτόν της ΑΕΚ. Ποιον? Αυτό να πήρε τον Αλμέιδα. Εγώ δεν κράζω τον Αλμέιδα. Κράζω αυτό που τον έφερε 100 κιλά βαρύτερο και 700 ρητίδες γυρότερο και τους αεξίδες που νομίζουν ότι αυτός θα κάνει τη διαφορά. Γελάει ο κόσμος. Πρόσεξε, συμφωνώ. Όταν λέω κράζει, δεν λέω ότι έχει κάτι. Τι να κάνω εγώ δηλαδή. Να τον δω και μετά από 10 αγωνιστικές να το πω. Εγώ θέλω να προλάβω στη δουλειά μου το γεγονότο. Αυτό ακριβώς. Και πολύ καλά κάνεις. Εγώ αυτό που λέω όμως είναι ότι. Πώς και δεν λέτε εσείς, ειδικά εσύ ρε Κώστα, γιατί έχω καταλάβει τι ξέρεις μπάλα, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη, έχει ανάγκη από center for. Με τον Κουλούρη και τον Περέρα και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Περέρα τώρα με τον Κουλούρη, εντάξει, καλύτερος είναι, αλλά ωραία και. Άντε ωραία, πες μου και. Τον τρώει τον Περέρα, έτσι. Μετά δεν θα πάρουν άλλον. Κοίταξε. Όταν έχω στον Ολυμπιακό τον Ιντέγε, παρακαλάν τον Βέγιο. Δεν με νοιάζει ρε φίλε. Δεν, ναι, δεν σε νοιάζει. Ωραία, δεν βλέπεις τη διαφορά. Έχεις δίκιο. Όχι, περίμενε. Θες να γαυγίσεις και καλά κάνεις. Και εγώ θα γαυγίζα. Θα γαυγίζα κι εγώ. Δεν καθόμουν στην Πολυθρονάρα να πούμε και θα έλεγα. Κρυφτήκαμε. Έκρυψε τα του ο Ήβιτς. Κρυφτήκαμε. Εγώ να σου δώσω παράδειγμα. Μου λες ότι ο Ολυμπιακός έχει Ιντέγε, ωραία. Και γιατί ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έφερε Νομπόα. Τον Ομπά ποιον είχε ο Ολυμπιακός? Έφερε Νάτχο. Ποιον είχε ο Ολυμπιακός? Παράδειγμα το οποίο μου δίνεις και είναι άστοχο. Εμένα δεν μου λέει κάτι τι κάνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Με νοιάζει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Οι ανταγωνιστές σου όμως. Καλά σε λέει. Πρέπει να ξέρεις τι κάνουν και οι άλλοι. Σωστό. Βάσει του πόσο ενισχύονται αυτοί και το πόσο δυνατοί είναι, πρέπει να χτίσεις. Ωραία, και δηλαδή τι, επειδή δηλαδή ο Ολυμπιακός... Όχι, μην εκλαμβάνεις, μην εκλαμβάνεις ως πικάρισμα αυτό το οποίο σου λέει ο άλλος. Όχι, κατάλαβα. Είναι απαραίτητη, δηλαδή παλεύουμε εμείς οι δύο. Θα πρέπει να είμαστε τα ίδια κιλά και θα πρέπει να ξέρεις ποιες είναι οι αδυναμίες μου και τα προτερήματά μου. Δεν μπορεί να πηγαίνεις αδιάβαστο σε μια μάχη και οι αγώνες που προσφέρουν μια μάχη. Να είσαι καλά. Ωραία. Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι 2,5 εβδομάδες από την Αμερική, είχα πάρει και την πουλιά προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Ναι. Ο κύριος Κόκκινος και ο κύριος Δαυτόπουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πω τη γνώμη μου, γιατί έκανα και ραδιόφωνο στην Αμερική. Με πολλές ζωντανές συνεδρίες από παγκόσμια και πανευρωπαϊκά με παίκτες και προπονητές της Ελλάδας. Ναι. Θα σας πω το εξής. Κύριε Δαυτόπουλε. Ναι. Παρακολουθώ πάρα πολύ ότι βαδίζεις με ένα στόχο. Ο στόχος σου είναι να πας κόντρα για να έχεις αχρωματικότητα. Αυτό που κάνεις όμως, να προλαλείς και να λες ότι είναι άχρηστος ο Ήβιτς, είναι εκείνο. Αν θα σε θυμίσω, είχες πει και το προηγούμενο παιχνίδι, η Πορτογαλία θα φάει 3.
Λοιπόν, το κάνεις σκοπίμως για να έχεις ακροματικότητα. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, σαν ένας ακροατής που έκανα εκπομπή στην Αμερική για χρόνια και έκανα εκπομπή με πληρωμή δικιά μου χόμπι. Με στήχιζε, δεν θα να πω τον αριθμό. Τι σε στήχιζε? Το αγαπούσα. Τι... Προσπάθησε να αγαπάς αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν άκουσα. Σας στήχιζε τι? Προτρέχεται και θέλετε να τρέχετε πιο μπροστά, ναι. Ούτως ώστε για να έχετε ακροματικότητα. Αυτό δεν είναι εκπομπή για μένα. Ναι. Η εκπομπή πρέπει να έχεις... Να έχεις προγραμματισμό, ναι. Και το ποδόσφαιρο κτίζεται. Δεν κτίζεται με το να φέρεις μεγάλους παίχτες. Ο κύριος Ίβιτς παρουσίασε τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και πολύ καλά το είπε ο Κόκκινος, τον συγχαίρω που το είπε προηγουμένως. Τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, πήρε μια ομάδα και έσπρωξε Ελληνάκια. Έπαιζε 10 στους 14 Έλληνες. Και παρουσίασε ένα καλό σύνολο. Ναι. Δεν γίνεται ομάδα. Για σένα είναι καλό σύνολο. Για σένα. Κάποια χρονική διάρκεια. Για σένα είναι καλό σύνολο. Πάρε για παράδειγμα σένα. Τον Κούδα, τον Τερζανίδη, τον Σαράκη. Άσε τον Κούδα, μην τους πιάνεις το στόμα σου. Τη Λάρισα, ακούστε με, θα μάθετε αν ακούστε. Θα μάθετε, σας παρακαλώ. Θες να μάθεις κάτι εσύ. Δύο πράγματα. Κατηγόρησε με μετά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά υπάρχει μια διαφορά, κύριε. Γιατί είχε, ναι. Είχε βάλει Ελληνόπουλα και είχε κτίσει ομάδα. Δεν με νοιάζουν τα Ελληνόπουλα. Το πήρε κύπλο, είχε κτίσει ομάδα. Πότε? Αυτό που, το 80. Το 80, κύριε, πριν 35 χρόνια Ελληνόπουλα είχε. Είχε γεννήσει όλη την Ελλάδα. Μην μπερδεύεστε. Αν θυμάσαι στο κύπελο που κέρδισε την ομάδα του Χατζη Παναγή, ναι. Είχε κερδίσει με 5-2 και είχε τους δυο μετέπειτα τερματοφύλακες της Εθνικής, Σαργκάνη και Μίνο, τους οποίους δεν τους είχαν καλέσει. Μάλιστα. Είχε το Δίτσικο, είχε το Σιμωτήριο. Μην με πας παλιά. Άκου την ουσία τώρα. Άκου την ουσία. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι εσύ πλήρωνες για να κάνεις ραδιόφωνο ενώ εγώ πληρώνομαι. Καλά, δεν ναι, όχι, άκου, έχει διαφορά. Ναι. Εγώ δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να πληρώνω ένα ραδιόφωνο, πρέπει να πληρωθώ. Και το δεύτερο σίγουρα, είναι. Καλά κάνεις. Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι εσύ απευθυνόσου σε Αμερικανό-Έλληνες, ενώ εγώ απευθύνομαι σε καρνίβαλους Έλληνες, συμπολίτες μου, φίλους, αδερφούς και ομοειδιάτες μου. Ομοειδιάτες σε συμπεριφορά. Με Έλληνες επικοινωνούσα, όπως σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Με άλλα Έλληνες της Αμερικής. Ο Σάντος δεν είναι. Είναι στην Πορτογαλία και θα έρθει τον Αύγουστο. Να είσαι καλά, φίλε. Και ότι ο Σάντος έχει κλείσει. Δεν θέλησα να το πω περισσότερο. Να είσαι καλά. Το ξέρεις, έκλεισε 4 χρόνια. Εδώ σε καμία είδηση. Να είσαι καλά, να πάρουμε ένα τελευταίο. Στάσου τώρα, περίμενε να σε κάνω μια ερώτηση. Ακούσω όλα, ό,τι θες. Μια ερώτηση μόνο, μια ερώτηση. Πείτε μου. Εσύ πληρώνεις και, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έχεις ραδιόφωνο και τώρα εκεί? Όχι, δεν έχω τώρα. Κρίμα, να είσαι καλά, φίλε. Κρίμα γιατί θα σου έλεγα, αν ήταν να διαλέξεις να πάρεις κάποιον, θα ήταν κάποιον σαν και εμένα ή σαν και σένα για να κάνεις τη δουλειά σου? Θα προτιμούσα τον Κόκκινο. Γε, πάρ' τον Κόκκινο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, στο τελευταίο. Πάτε θα πιάνω καημένος. Η αχαριστία είναι. Ναι, ναι, είμαι αχάριστος. Είμαι αχάριστον. Έλα, πάμε. Ναι. Καλημέρα, κύριε, είστε τελευταίος. Καλησπέρα. Ναι. Με ακούτε? Ναι, κύριε. Καταρχήν, εύχομαι να βγει ο Ηρακλής να βρει τον δρόμο του. Θα βρει τον δρόμο για τον κρεμό, Ηρακλής, σύντομα, φίλε. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Και θα τον κλικήσουμε. Δεύτερον. Κλίκες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν πρέπει να τις λέμε. Εντάξει. Δεν θα λέμε όμως κλίκες που πέρσι αυτός ο παίχτης ήταν ο βασικός και αντικατάστατος. Εντάξει. Όχι ότι είναι το που λένε μου, πέρσι τα άξιζε. Και τρίτον, όσο για το θέμα του Περέιρα, για τιμή σου καλά, ο Ντουρμάς. Ο Ντουρμάς, πέρσι δεν είναι. Σας ευρώπησε τον Ολυμπιακό. Ναι. Πες μου, γιατί δεν απαντάς. Δεν πρέπει και κάποιος παίκτης να είναι απαντήσω, ρε φίλε. Σε έναν άνθρωπο. Στα δικά σου μάτια. Σε έναν άνθρωπο που έχει τον Τζαβέλα. Στα δικά σου μάτια. Είναι σωστό το κόψιμο του Περέιρα ή λάθος? Ναι, ωραία ερώτηση. Στα δικά μου τα μάτια. Ναι, στα δικά σου. Εμείς μπορεί να λέμε βλακίες. Εμείς είμαστε βλαμμένοι που λέει και ο Κόκκινος. Λοιπόν, εσείς στα δικά σου μάτια. Στα δικά σου μάτια, ωραία ερώτηση. Ναι, γιατί άμα κάνει μια καλή χρονιά ο Κουλούρης, του χρόνου μπορώ να το πουλήσω. Ενώ τον Περέιρα δεν μπορώ να το πουλήσω από την ηλικία που είναι. Να σε βοηθήσω λίγο. Να σε βοηθήσω λίγο. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτό το σκεπτικό την πάτησε ο Ολυμπιακός και έμεινε εκτός συνέχεια του Champions League. Άφησε το καμπιάσο έξω και προτίμησε να παίζει ο Κασάμι. Τι να κάνεις. Θα θυμάσαι. Θα θυμάμαι, πώς θα τα θυμάμαι. Αλλά θα θυμίσω και εσύ ότι μακάρι το παιδί, ο Κουλούρης να βγει, όχι να βγει. Γιατί έχουμε ανάγκη από Έλληνες παίκτες να βγαίνουν και να διακρίνονται. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια θέση που για μένα χώρισαν και ο Κουλούρης και ο Περέιρα. Τέλος πάντων, καλή ποδοσφαιρική χρονιά και για τις ομάδες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Δεν είναι άσχημη η ιδέα του κόκκινου. Και ο Κουλούρης και ο Περέρα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά φόρ. Ο ένας μπορεί να παίξει και καθαρό ημοφόρ. Ναι. Πάντως ο Περέιρα έχει και στοιχεία έξω από την περιοχή. Ενώ ο κύριος Κλάος και ο κύριος Κουλούρης δεν έχουν. Όσο για τον Κουλούρη, εδώ δεν πουλήσατε τον Κλάος, θα πουλήσετε τον Κουλούρη. Ρε. Αν το κατορθώσετε, θα σας βγάλω, όπως λέει και ο κόκκινος, τι. Σε βγάζω το καπέλο. Τέλος. Λοιπόν, μάλιστα. Τελικά αποτέλεσματα. Μάλιστα. 501 Bentley Greens. Πάσκο Εβάλε. Άκου όνομα. Πάσκο Εβάλε. Πάσκο Βάλε. 2-0 άσο από ημίχρονο. 503 Richmond. Heidelberg 0-1 διπλό από ημίχρονο. Σε εξέλιξη. Manchester United Dortmund 0-2. Φιλικό. Φιλικό. Κόκκινε, αυτός από την Αμερική έχει άκρες. Επειδή σε γουστάρει, πάρτε το τηλέφωνο και πάρτε με βοηθό εμένα. Να από πίσω. Γιατί αυτός λέει θα σε πάρει εσένα. Πάρει και εμένα από δίπλα. Γιατί Αλβανία έχουν τα ράδια τύρανα. Σερβία έχουν το ράδιο, ξέρω εγώ. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σερβίας, αλήθεια? Το Βελιγράδι. Το ράδιο Βελιγράδι. Εκεί πέρα στην Αμερική όλοι και ομογενείς θα ακούνε. Να κάνουν κανένα άνοιγμα, μπας και κλειτώ τα γεράματα. Να φύγω να πάω για κανένα μπάνιο. Μου δίνεις άδεια. Σου δίνω άδεια. Ευχαριστώ. Σου δίνω άδεια. Είσαι καλός άνθρωπος. Να δω τώρα ο Εσκιάδη με τον Παλαδήμο που θα βρούνε αυτό τον άντρα. Τον άντρα που τα παρουσιάζει τα θέματα. Πώς θα φύγεις, εγώ τι θα κάνω? Θα με παίρνεις τηλέφωνο. Σε παίρνω τηλέφωνο, άντε κάνω. Αν δεν σε πειράζει, λοιπόν. Καθόλου. Η Μαρίνα Μπίκου ακολουθεί για να εκφωνήσει τίτλους δίσου. Να μένουμε ένα τρίτο ημίχρονο με καναλάκι, κύριε Σοκιαδήμου. Να είστε καλά. Φεύγω διακοπές. Θα ησυχάσετε. 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 Διακοπές. Θα